Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 FM. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει όπως γίνεται καθημερινά εδώ στους 95,5 με τη γνωστή συνταγή. Τον κύριο Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων, τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Πρασινίδη σήμερα, τι έγινε. Ρε την πρασινό καμπιά, ρε. Στο production, η Εύη Γιώτη στη γαμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστή Ραπτόπουλο και ο Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Γράφεται 9.55, αφήνεται και ενώ γράφεται το μήνυμά και το στέλνει στο 54.340. Μετρόπολη 95,5. Γράφεται ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό για να επικοινωνείτε με τη δική μας εκπομπή. Εκπομπή. Εκπομπή λέγεται. Εκπομπή λέγεται. Ακούστε τα καλό νέα της Κάνων στους εκτυπωτές και συγκεκριμένα της σειράς Πίξμα. Με σύστημα συνεχούς παροχής μελανιού της Κάνων, το οποίο χρησιμοποιεί επαναγεμιζόμενες δεξαμενές και επιτρέπει εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με σημαντική μείωση του κόστους για το μελάνι. Έτσι εκτυπώνεται έως και 7.000 άχρωμες και 6.000 ασπρόμαυρες σελίδες. Με μόνο ένα σετ 4 φιαλών μελανιού. Το G1300 είναι εκτυπωτής, το G2300 είναι πολυμηχάνημα, ενώ το G3400 είναι πολυμηχάνημα το οποίο υποστηρίζει Wi-Fi και προσφέρει δυνατότητα γρήγορης και εύκολης εκτύπωσης χωρίς καλώδια από υπολογιστές με την εγκατάσταση ενός δωρεά. Ενός δωρεάνες W Canon Print Up για smartphone και tablet. Προτινόμενη για το τιμή για το G3400 199 ευρώ. Και επιστροφή χρημάτων 20 ευρώ μέχρι το τέλος του Γενάρη. Επιστροφή χρημάτων. Επιστροφή χρημάτων. Τι έπαθες. Τι να πάθω, ρε. Γιορτές αυτά, σερίς, δεν τα μπορώ. Γιατί δεν τα μπορείς, ρε φίλε. Δεν τα γουστάρω, ρε φίλε. Πάμε παππούμε να βγούμε το κεφάλι μου. Ήρθα να κάνω εκπομπή εδώ και γιορτές. Έφαγε τζάμπα πάλι. Κουπάνισες. Τι να φάω τζάμπα. Ήρθες από τις μία εδώ για να κουπανίσεις. Δεν ήρθα μία. Είναι από τη μία πρώτον. Από τη μία, ναι. Ναι. Δεύτερον, δεν ήρθα μία, ήρθα μία μισή. Πρόλαβες να σαβουριάσεις μισή ώρα. Ήπια ένα κρασάκι. Ήπιασε ένα κρασάκι, σαβούριασες και ήρθες να κάνεις εκπομπή. Να βγω έξω να κάνεις εσύ. Τι να βγεις. Ήπια δύο γουλιάς κρασί, δεν ήπια παραπάνω γιατί δεν κάνει να πίνεις. Τι να πιεις. Μπορώ να πιω, ξέρεις, δεν έχω θέμα. Ναι. Άμα πίνεις όμως τα φωνήεντα δεν τα λες. Τα σύμφωνα λες μόνο. Γυαλίζει και το μάτι. Άμα πιεις πολύ, πλατιάζει η γλώσσα. Δεν πλατιάζει. Κόβεις τα φωνήεντα. Άλλο αυτό. Αυτό είναι ο μεθυσμένος. Ποιος πλατιάζει η γλώσσα. Δεν αφήνουν και τον Δημήτρη να δουλέψει. Δεν βλέπεις, αναγκάζεται και με άλλαξε γραφείο. Ναι, μόλις σιγά τι θα πει. Τη μεγάλη νίκη του Άρη. Τι θα πει. Τι θα πει. Σιγά, τι δουλειά του θα κάνει. Θα πει το νέα τούμπα που θα γίνει. Τι δουλειά του θα φέρουν να σα έρνα. Τι δουλειά του θα κάνει. Λοιπόν, να πω για τελευταία μέρα ότι μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή. Έχω χαλάσει φωτογραφία εδώ. Έχω δικαίωμα να τις δω. Όχι, έχεις δικαίωμα να τις δεις, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μου τις χαλάσεις. Τα βρωμοδάχτυλά σου. Δεν είναι βρώμικα, είναι πλημμένα καθαρά. Τι πλημμένα, και σε τα σάντουιτς αυτά εδώ πέρα, πιάνε τα δάχτυλά σου. Δεν τα βλέπεις. Μέχρι καθαρά. Γλίτσα είναι που στα τα δάχτυλά σου. Γλίτσι. Και ρε και στή. Γλίτσι. Λοιπόν, ανήμερα Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες. Θα απολαύσουν. Φωτογραφίες, θα, ωραία, θα τις αφήσω, δεν τις δω. Θέλω να τις δω. Ένα μοναδικό γεύμα. Το κρανίο του πεθαμένου να δεις, ρε, βλάκα. Θες να δεις. Και ρε. 50 άπορες οικογένειες, είσαι σίγουρος ότι είναι άπορες. Με live μουσική. Είσαι σίγουρος ότι είναι άπορες. Δεν είμαι αυτός ο οποίος ελέγχει. Μπορεί να έχει Mercedes ο άλλος με νύση ή ταΐτα. Να κάνει. Έχει δύο χρόνια κάρτα ενεργείας και να έρθει να φάει τζάμπα. Ας το κάνει ρε φίλε. Τι για πώς θα γίνει. Ας το κάνει. Δικαίωμα. Ε, 9 ζητάμε. Δεν είμαι αυτός ο οποίος το οργανώνει, δεν είμαι αυτός ο οποίος ελέγχει. Είσαι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Είμαι αυτός ο οποίος. Είσαι κλητήρας, είσαι κλητήρας θα παραμπεί. Με ό,τι πεις. Δεν το έπαιξα ποτέ ότι είμαι κάποιος. Όχι, έχω μια αναφορά. 20 χρονών μας έλεγε ότι ήσουν ένα διευθυντή εκεί. Σε αυτό το κανάλι που κλείσαν οι άλλοι. Που υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ. 20 χρονών. Ναι, είπες, 25 χρονών σε κάναν διευθυντή. 25. Έτσι δεν μου είπες. Μέχρι τα 35 έχει μια διαφορά. Ήσουν διευθυντή, δεν μου είπες. Στα 35 ναι. Έγινες διευθυντή. Το κακό που είναι. Το κακό που είναι ότι ο μισθός σου ήταν κλητήρος. Αυτό ήταν. Για το μισθό μου δεν τα ξέρεις καλά. Άσερα. Νομίζεις. Τον κάναν διευθυντή και λοιπόν. Τον κάνανε. Δεν μπορείς να είσαι κλητήρας και να τα παίρνεις όταν παίρνουν χαμπάρι όλοι. Ναι. Ενώ εσύ είσαι διευθυντής, πήγα και έλεγες έξω είμαι διευθυντής και ψόφα και στην πίτα. Ποτέ δεν έλεγα τίποτα. Ναι. Λοιπόν,
Να πούμε τώρα αυτό το οποίο ενδιαφέρει πιθανότητα κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι μπορούν να πάνε στην Εράιδα. Πάμε καμιά παλιά Mercedes, θα δεις κανένα παλιό βιοτέχνη λοιπόν, να έρχεται στην Εράιδα, να πούμε. 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Εράιδα στην περιοχή Αεροδρομίου για μια ζεστή εκδήλωση. Αεροδρομίου. Αεροδρομίου, ναι. Εκεί η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Καλέστε τώρα 23 10 90 90 90, δηλώστε τα στοιχεία σας και η μεταφορά θα είναι δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη κάρτας ανεργία ενισχύει. Κάρτα ανεργίας, όχι κάρτα ανεργίας. Κάρτας ανεργίας ενισχύει. Ενισχύει. Τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα ζουμαγιάς. Πάτε στον Παναγιωτάκη, τα συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Όσοι δεν τα ξέρετε, σα στείνουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι πολύ απλά μύθος. Ποίηματα του ελίτ είναι. Δεν είναι λουκάνικα, όντως. Λοιπόν, λέγε. Υδρώσαμε. Υδρώσαμε. Υδρώσαμε, αλλά βγήκε αυτό το over 1,5 το ημίχρονο που έλεγε. Έπρεπε ο Ραούλ Μπράβο να κάνει τον τροχονόμο στη φάση του γκολ του. Ο Ραούλ Μπράβο έχει, είναι ο σκηνοθέτης, τον έβαλε εκεί πέρα να κάνει ωραία πράγματα. Λοιπόν. Ο άλλος που μπήκε ο Μαύρος. Εκείνος ήταν όλα τα λεφτά. Ο ταμ, ταμ, ταμ. Είδες το μάτς. Πώς το είδες. Ποιος μπήκε στο. Ποιος έκανε το λάθος. Αυτός που έκανε το λάθος και έβαλε τον κόλο Καπνίδης. Δεν θυμάμαι το πώς λέγεται το παίκτη. Ένας Μαύρος ήταν. Του είπα του Μαύρου, Μαύρε. Μπες μέσα, αλλιώς δεν πληρώνεσαι με τίποτα, Μαύρε. Μπήκε ο Μαύρος, πάρ τον Καπνίδη το 2-1. Άντε, μπράβο. Γιατί πώς τον είδες στο τέλος που έδειξε 3 λεπτά καθυστερήσεις και μόλις μπήκε τον κόλ. Έτρεμε να λήξει το παιχνίδι. Αυτό είναι στα υπέρ του Καρυπίδη, ο οποίος θα πούμε. Θωρακίζει. Το είδες το παιχνίδι. Θωρακίζει την ομάδα του Άρεο. Μόλις έγραψε 2 λεπτά. Μόλις είδες παίκτες στο Χανίον. Ξέρεις, κανένα δύο του κάνουν φάουλ και ένα παίκτη του Άρεο του κάνουν φάουλ. Αλλά τα άφηνε. Μόλις είδες φλικάτσε μη γίνει κανένα στραφή. Κάτσε. Πάρ τη λήξη. Έρε κάτι, γκλέτ. Είδα ένα ποδοσφαιριστή. Έτσι τα πάντα μα μου λέει. Όχι εν ενεργεία, παλέμαχο. Μου λέει έτσι τα πάνε όλα τα μάτς. Έτσι τα φτιάχνανε εκείνο τα μάτς, όταν ήταν παίζε. Αυτό. Δεν ήταν αυτός που φτιάχνανε. Ναι, τι ήταν αυτός που δεν φτιάχνανε. Θα σου πω εκτός, άρα, εγώ τον θεωρώ. Αυτός τι είναι, συγγνώμη. Αυτός είναι αυτός ο οποίος. Έχει χαλάσει φωτογραφίες, άρα δεν γουρούνι. Σε έχω χαλάσει φωτογραφίες. Τα λύπη και τα κρέατα. Άσε τα διάλαπα. Δεν στα χέρια μου. Μύρισε. Βρωμοκοπάνε κορδίλα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τι να τραπώ, ρε. Τι να τραπώ. Λίγο ιερό και όσο. Τι ιερό και όσο. Με χρεώνει για ό,τι θέλει τώρα γιατί λε. Δεν έφαγε εδώ, δεν σαβούριασε. Τσίπησα λίγο. Τι τσίπησε. Τι τσίπησα. Ναι, τι τσίπησα. Θα σου πω. Έφαγα 8 παϊδάκια, 28 κεφτεδάκια. Άσε το χιούμορ 13 σουσκάκια, 4 μπριζόλες. Αστακό δεν είχαν, θα φέρουν μετά. Ναι. Και λίγο γαρίδο μακαρονάδα. Εντάξει. Τι. Βρήκε τζάμπα φαΐ. Ίδιος ο Μπόλτο είσαι. Τσίπησα. Ο Μπόλτο όπου έβρισκε φαΐ τζάμπα. Περιμένω να μαζί με το Σεραφίνο στο άλλο το. Λέγεται Πόλτο και όχι Μπόλτο. Πόλτο. Είσαι ο Μπόλτο. Πόλτο βρεζόν. Ήρθε ο Ρούντι. Ήρθε ο Ρούντι. Ο Ρούντι είναι αυτός. Ναι. Πού τον βρήκαν. Τον έχει πάρει μια κοπέλα, τον έχει βρει μια κοπέλα. Τον έχει βρει μια κοπέλα το Ρούντι, ναι. Και τον έφερε, ναι, σοβαρά. Τον έκλεψε η κοπέλα το Ρούντι. Δεν τον έκλεψε, ρε φίλε, τον βρήκε. Τον βρήκε και τον κράτησε. Ναι. Αυτός είναι ο Ρούντι. Ναι. Θα έχεις ευκαιρία να γλύψεις τον ανδρό, να πάει να καθαρίσεις το σπιτάκι του. Μα δεν μένει. Τον καλόν, δεν είναι πλέον. Να πληρωθείς την πρώτη μηνός. Δεν είναι πλέον από μαζί. Από το ελληνικό χρυσό και από τις τουρκικές αερογραμμές. Δεν είναι πλέον μαζί μας. Τον έχει κοπέλα. Εντάξει. Απλά τον άφησε γιατί είναι. Αγαπημένο όταν τη. Μοιάζει τον ακροατή τώρα που είσαι Τσιμισκή και έχει πρώτη Δευτέρα το βεντιλατέρ πάει και η θερμοκρασία 800 βαθμούς. Ένας φίλος ψαράς, ναι. Όταν είχε έρθει εδώ πέρα, μου λέει ρε εσύ, όλα τα λεφτά δεν με νοιάζει. Λέει ειλικρινά, είναι αυτός ο Μούργος που έχετε κάτω. Επιλέξει, ήταν η καλύτερη ατάκα που είχα ακούσει για τον Ρούντι. Και ο μεγαλύτερος ρουφιάνος του αφεντικού, ο Κόκκινος, πήγε και τον Τάισον, α πούμε. Αν ταΐζει ένα σκύλο, σημαίνει ότι είσαι ρουφιάνος. Γιατί έχει ταΐσει ποτέ στη ζωή σου άλλο σκύλο. Έχεις πάρει στη ζωή σου κάνα ζωήφιο, κάνα ζώο μέσα στο σπίτι σου να το ταΐζεις. Πας κάνεις τον καλό, κάνεις γκουτσου γκουτσου, βλέπεις καμιά κυρία στον δρόμο, κάνεις άτι ώρα το σκυλάκι. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Ναι. Ξέρω, 12, 13. 11, 12. Αυτά εδώ τα χρόνια. Ναι. Δεν μετράνε. Α, έτσι, ε. τέτοιο ζώο. Εσύ είσαι ανεπίδεκτος μαθητής. Αυτό που κάνω, δηλαδή. Δεν είναι. Ωραίο Σαρατόπουλος που έδωσε το 1,80 λέει λίγο πριν από τις γιορτές. Άξιος, λέει ο Λαζό. Τι να κάνουμε. Ο Λαζό έχει το εξής προνόμιο. Ή κράζει,
ή αποθεώνει. Μέση οδό δεν έχει ούτε γλύφη ούτε τίποτα. Μπράβο. Καλά Χριστούγεννα να ζω, έχει καλές γιορτές. Άλλο τα Χριστούγεννα, άλλο η Πρωτοχρονιά. Ναι, να πας δώρο τον Ιησού. Ένα μόνο πάει δώρο. Μια μονόπολη που γεννήθηκε τώρα, κάνεις γούτσου γούτσου και Χριστούγεννα. Τι λέει, δύο σταγόνες λέει από το φυσικό φάρμακο λέει και το 97% της εκοής θα επανέλθει. Καλά, βάλε με ένα μπουκάλι αυτό στα αυτή μου. Ήρθα να κάνουμε εκπομπή. Άμα έρθει να σαγιάρει, να τρως, να πίνεις κρασιά κτλ. Να φύγω άμα θέλει. Δεν έχω καμιά όρεξη να κάνω. Κάτι έχει θέματα. Πρώτη σελίδα τον Γκαρσία. Ναι. Αυτό πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν κουνιέται δήλο. Τι ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν κουνιέται. Άμα βλέπεις πρώτη σελίδα τον Γκαρσία 23 Δεκεμβρίου, πάει να πει ότι δεν κουνιέται φίλο. Από μεταγραφές δεν περιμένουμε τίποτα. Αυτό βλέπω. Ρε φίλε, συγγνώμη. Παρακαλώ. Υπάρχει το ενδεχόμενο. Ποιο ενδεχόμενο? Τα στεγανά μιας εταιρείας ναι. να είναι καλά για πρώτη φορά. Άσε με ρε κόκκι. Όχι. Όχι. Ε? Όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει φόρ και δεκάρι. Τώρα τον Γκαρσία. Αυτό είναι το λογικό. Εντάξει. Καλός είναι. Σοφάμιλας. Από τα ονόματα που υποθέτουμε όλοι. Ναι. Αν μας κάνουν την έκπληξη και μας εμφανίσουν κάτι το οποίο δεν το περιμένουν. Ποια ονόματα. Αυτός που έπαιξε χθες και χάσαν 5-0. Ρε φίλε, ακούσαμε για τον Ασαριφάρ. Ο Ασαριφάρ. Ακούσαμε για τον παίκτη το Γάλλο. Ναι. Ακούσαμε. Τι άκουσες άλλο? Τίποτα δεν άκουσες. Για δύο παίκτες άκουσες. Για ένα παίκτη Γάλλο που έφαγε 5-0. Για επιστροφή Βιερίνια ακούσαμε. Τι να τον κάνει τον κόλαρα το Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Τον κολαρά. Εδώ είναι ο Αντρέα. Δεν πανάνε. Τώρα πώς μιλάς έτσι. Τι είναι, κρέμασε. Και καλό παιδί είναι. Και επειδή είναι καλό και παιδί. Και καλός ποδοσφαιριστής. Κρέμασε ο κόλος του. 31 πήγε. Τον είδες. Έτσι δεν τον είδες. Αναπληρωματικός είναι. Τι κάνω εγώ. 17η ομάδα της Βόλσμπουργκ δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Είναι αναπληρωματικός. Αναπληρωματικός. Γιατί παίζει. Πόσα μάτσα έκανε φέτος ο Βιερίνια. Τι χρονιά έκανε. Τι να το κάνω το Βιερίνια. Έχω Τζάλτα, έχω Ροντρίγκε. Πέρσι πρόπερση που κεντούσε η Βόλσπρουκ και έκανε τα όρια, τι έλεγε. Πέρσι πρόπερση, ρε κόκκινε, πέρσι πρόπερση ήταν άλλη χρονιά τα όρια που έκανε η Βόλσπρουκ. Τώρα τι κάνει. Έκανε η Βόλσπρουκ όρια. Φέτος τι κάνει. Είναι στη χειρότερη του κατάσταση στη Βόλσπρουκ. Παρακαλάει να γυρίσει πίσω. Ναι, 31 έχει λέει... μάθει αν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, κάτι τι άλλο. Δεν νοιάζει εμένα. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος είναι πάγκο, έχει ντεφορμαριστεί, ναι. Η ομάδα του πέφτει κατηγορία, σώνεται στο τσαφ. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη το Βιερίνια. Τι ακούστηκε το Βιερίνια? Ποιος άκουσε ένα από το Βιερίνια? Εσύ το είπες. Ναι. Κολοτρώγει το Βιερίνια να γυρίσει πίσω. Αυτό λέω. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη στη θέση του Βιερίνια κανένα Βιερίνια. Έχει Μάτο για δεξιμπάκ, Τζάλμα Κάμπο και Ροντρίγκες. Τι να τον κάνει. Τι να τον κάνει. Άλλου είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Η απορία μου είναι εξής. Για το πρωτοσέλιδο. Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Βλατανίδης. Πολύ ωραία. Προπονητής K20 είναι ο Παύλο Γκαρσία. Ο Παύλο Γκαρσία. Ναι. Και λέμε. Και λέμε. Ο προπονητής Παύλο Γκαρσία έχει η φιλοσοφία του. Πολύ ωραία. Πιασάρικο. Ναι. Εμπορικό. Εμπορικό. Εφιές. Εφιές. Ρωτάω όμως. Ρώτα. Έχει συνέντευξη μάλλον. Φυσικά. Α, ρωτάω όμως. Είναι στην K20. Δεν είναι στην πρώτη ομάδα. Η K20 δεν νομίζω ότι πουλάει όσο πουλάει η πρώτη ομάδα. Πολιτής έχεις κάνει. Φυσικά. Τι πουλούσε? Τι πουλούσα? Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Πες μου κάτι που έχει πουλήσει. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ένα πράγμα, ένα προϊόν. Κουλούρια, αλουλούδια, δίσκους. Τι δίσκους, υπτάμενους? Τι στα μπουζού και λουλουδού ήσουνα? Τι σε βάλανε τα κούρια και ήσουνα? Σιτήρες, το καλύτερο δισκοπολείο που υπήρχε στην πόλη. Α, τέτοιους δίσκους. Ήσουν πολιτής δίσκων. Ερχόταν δηλαδή ο άλλος μέσα. Είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου τροπή. Πουλούσες δίσκους. Ναι. Ήσουν πολιτής. Ναι. Τα μούτρα του Γκαρσία πουλάνε περισσότερο από τη Ήβιτς. Αφού θες να κάνουμε. Σε ακούω με σεβασμό. Τι με σεβασμό άκουσες? Ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Γκαρσία. Όταν στραβώσει δεύτερο. Αυτό το λες τρία χρόνια. Ο επόμενος. Όταν δεν πάρει το πτυχίο. Τώρα το πήρε το πτυχίο. Τι πτυχίο να πάρει? Πρέπει να έχει UEFA πρόβλημα. Σόπα. Έβαζε τον Καβαλιεράτο να πούμε. Δεν πάει. Αυτό έξινο παιδί. Σόπα μωρέ τώρα. UEFA Pro και UEFA Pro. Εδώ ο Ήβιτς σου έχει κόψει την καλημέρα. Δεν το ξέρει. Δεν τον μιλάει. Τον φοβάται. Τον θεωρεί ότι είναι ανταγωνιστή του. Έτσι είναι. Το να υπάρχει ανησυχία. Βέβαια. Είναι κατανοητό. Φυσικά. Δεν είναι θέμα. Ο Ήβιτς λέει δεν μιλάει με τον Γκαρσία. Δεν το μιλάει. Το θεωρεί, λέει, ότι του υποθάλπτει την. Αυτό την... ισχύει ή το λες εσύ για πλάκα? Εσύ τι λες, θα λέω ψέματα? Ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν. Πριν γίνει προπονητής στην K20, μιλούσαν, βγαίνανε, μιλούσαν. Κατα... Μόλις έγινε αυτό και τα λοιπά, του κόψε την καλή μέρα. Το βλέπει ανταγωνιστικά, δηλαδή. Φυσικά γι' αυτό έφερε και σέρβο βοηθό. Άλλαξε βοηθό. Έφερε σέρβο βοηθό και πολύ καλά έκανε ο σέρβο. Ο ικανός. Πώς θα σου πω. Ο ικανός δεν έχει να φοβάται. Όχι, τίποτα. Έχει να φοβάται τους ρουφιάνους ο ικανός. Μια χαρά. Δεύτερον. Μια χαρά έχει να φοβάται ο ικανός. Ο ικανός. Ο ικανός έχει να φοβάται από τη συνωμοσία των μετρίων ο ικανός. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Θα σου πω. Ναι, ναι. Αν θες να κάνεις μονόλογο, κάνε. Ναι, αυτά τα χριστιανικά άστα μέρες που είναι. Δεν είμαι χριστιανός καλός. Ο ικανός δεν.
Δεν είμαι καν. Ούτε καν χριστιανό. Δεν είμαι. Δεν είσαι. Αμαρτωλό. Ο χειρότερος. Ο χειρότερος όλο. Ρίχνε, ό,τι θε. Δεν έχω, δεν είπα όχι. Τι με πιάσε τώρα τον Καρσία το πρώτο σερ, δεν έχει θέματα. Τώρα με έπιασε τον Καρσία με το αυτό. Δεν έπιασε θέματα. Ο Άρης έπαιξε χθες 2-1 να πούμε. Μεταγραφές ο Πάοκ δεν ακούμε τίποτα. Αν Σαριφάρτ έτσι, αν Σαριφάρτ αλλιώς. Όσο κυλούσε η ώρα, 40 μέρες έναν Σαριφάρτ και ένα Γάλλο που παίζει στην Λιόν Ορλοριόν, πώς τη λένε, πόβε για 5-0 από την Παρίσι Σερμέν. Έπαιξε 50 λεπτά, τον πετάξαν έξω. Ο οποίος για να τον πάρει θέλει εκατομμύρια ευρώ. Τι έχει ακούσει εσύ για μεταγραφές του Πάοκ, Τρόμπα? Αν άκουγε κάτι θα το έλεγα. Δεν έχει. Δεν έχει. Έχει μια λίστα, λέει 10 άτομα. Θα πάρει κανένα δανεικό, κανένα αυτό. Τι θες να πάρει. Και είναι οι ειδήσεις αυτές. Ναι, ρε, είναι οι ειδήσεις. Θα το πει στον Παόξι τώρα που θα γίνει νέα τούμπα. Θα κάθεσαι, θα φρονιαστεί, θα έχει ηλεκτρονικό αυτό. Ο κόλος σου θα θερμαίνεται. Θα έχει από πάνω να πούμε, πώς το λένε, την κοπέλα να σε βάζει τη θέση μέσα. Ταξιθέτρια λέγεται. Ταξιθέτρια, πώς τη λένε. Mm. Θα σε κάνουν ειδικό χώρο για πάρκινγκ στην τούμπα να βάζει τον τάτσον τσέρι σου μέσα να πούμε κτλ. Το κακό που είναι. Ότι ο Παόξι έγινε πελάτης. Αυτό είναι το κακό, ρε Χαϊβάνη. Δεν κατάλαβες τι δεν το ήταν. Κακό. Όχι. Ο παδός του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η κατάληξη. Θες να μιλήσουμε ευθέως? Όχι, ευθέως θα μιλήσουμε. Ο παδός του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη Κόκκινε, ο οποίος πριν 30 χρόνια φορούσε το χρυσό δοντάκι, είχε τον ήχη με το πένθος, εντάξει, το σκαρπίνι το λουστρίνι με τη φόρμα, και φώναζε πάω και ξερό ψωμί, θέλει να πούμε να γίνει πελάτης. Σταμάτα, ρε Κόκκινε, δεν αλλάζει τα πράγματα. Έγινε πελάτης. Έγινε, πώς το λένε, η τούμπα μόδα. Ήρθαν οι γκόμενες στην τούμπα τα κοριτσάκια και βγάζουν σέλφι. Αυτό είναι το θέμα, Κόκκινε. Πού το κακό? Ότι έχασε το DNA του. Υπάρχει μια μεγάλη μάζα η οποία συμφωνεί μαζί σου. Τι συμφωνεί μαζί σου? Η οποία συμφωνεί πολύ μαζί σου. Για ρωτά κανένα πενιντάρι Παόξι που βλέπει τα κοριτσάκια με τη σέλφι την ώρα που ο Πάοξ το 80 είναι 0-0. Θέλω να σου μιλήσω φιλιώνται και βγάζουν σέλφι και ο μάτος του βγαίνει η ψυχή από τον πισινό να κάνει τη σέντρα. Δεν έχω άδικο, αλλά πού να το βρω το δίκιο. Δεν έχει άδικο. Τι να το κάνω. Όταν δεν έχει άδικο σου λέω. Αλλά η εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ, όχι η ιδέα που λέγεται ΠΑΟΚ, αν θέλει να έχει κέρδη πρέπει να αλλάξει πράγματα. Τι να το κάνει το μαύρο νύχι, το πηδάω τα κάγκελα για να μπω μέσα, όταν δεν έχει τα έσοδα που πρέπει από τα μέρη που πρέπει. Πρέπει γιατί να αλλάξει. Δεν έχει έσοδα, Κόκκινο ΠΑΟΚ. Άκου τους λέω. Τι άκου τους λέω. Τι δεν πλέον έχει. Γιατί δεν, δεν μπορεί να μπει κάποιο κούτρα στο γήπεδο. Και τι έγινε. Ελέγχεται από 100 μεριές. Ναι. Πληρώνει και μπαίνει. Μπράβο, ωραία. Και τα εστία που κληρώνουμε εδώ πολύ, ναι. Γράφουν. Ραπτόπουλος, Κωνσταντίνος, Άμκα, αυτό, αριθμό αυτό. Ξέρουν που θα κάτσει. Πού είσαι. Η γενική εικόνα είναι. Αλλάζουν τα ότι γράμματα. Ο Παοξής σήμερα ενδιαφέρεται να έχει μια νέα τούμπα παρά να έχει μια ομαδάρα. Έγινε πελάτης. Έγινε να πάει στο θέατρο τον κινηματογράφο. Η καγκουριά του, η καφρίλα του. Το παδιλίκι του, το νιάου, το γάβγισμά του αρχίζει και λατώνεται. Και αν μπορείς να στο επεκτείνω, οι μεγάλες ηλικίες παοξίδες είναι αυτοί που είναι απαιτητικοί. Που νομίζουν ότι έστω ο Ολυμπιακός μπορεί, όχι νομίζουν, που πιστεύουν και καλά κάνουν. Ότι ο Ολυμπιακός παλεύεται. Οι 20άριδες, 25άριδες, οι 30άριδες θέλουν να πάρουν την κόμενα στο γήπεδο, να την ξεμοναχιάσουν, να βγουν σέλφι σε μια όμορφη και θελκτική τούμπα. Ναι. Ο 50άρης λέει. Τι να την κάνω εγώ τη νέα τούμπα, ρε καρνίβαλε, που μου βγαίνει και μου λες, εγώ θέλω πρωτάθλημα μπαλάρα. Ή μάλλον και ο πιο απαιτητικός θέλει και το ένα και το άλλο. Αν είναι να διαλέξει, υπάρχουν οι πελάτες παοξίδες. Οι νεοπαοξίδες. Οι νεοπαοξίδες που ήρθαν λόγω Ζαγοράκη, ήρθαν και οι γυναίκες στο γήπεδο και την κάνανε την τούμπα κολέγιο Δελασάλ. Κατάλαβε. Πάω καφού. Το πάω καφού αντί του άλλου. Να δώσω χαιρετίσματα για δευτερόλεπτα. Να δώσει. Στο φίλο μου τον Πέτρο τον Μπακυρτζή και να πούμε. Και καλημέρα στα μνήματα εκεί στη Θέρμη που δουλεύουν τα παιδιά. Θάβουν, ξεθάβουν και είναι μια δουλειά φοβερή. Θέλει πάρα πολλά κότσια να το κάνει αυτό. Του στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Ακούει Ραπτόπουλο Κόκκινο, λέει μην τον πειράζει τον Κόκκινο κτλ. Αργές, ασφαλείας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά σας δίνει κλειδιά τύπου Immobilizer και δίνει λύση σε εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με κλειδιά τύπου Immobilizer. Δελφών 101 και μπάρκου Κότσα Αργωνία και μαθαίνετε περισσότερα τηλεφώνοντας στο 85 27 27. Επίσης υπάρχει μια απίστευτη προσφορά για μια κλειδαριά ασφαλείας με κύλινδρο τύπου Ιζέων, στη τιμή την οποία περιλαμβάνονται και τα περαστικά και φυσικά μπορείτε να την αποκτήσετε τηλεφωνώντας τώρα στο 85 27 27. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54 340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό.
Έρχεται μήνυμα, λέει, κάλεσα μία ακροάτρια η οποία έχασαν το σκυλάκι του, είναι μικρόσωμο, λευκό με κόκκινο λουλάκι στην Πολύχνη, στο ύψος Σταυρούπολης, στο Δημαρχείο. Ναι, ράτσα δεν έχει. Μικρόσωμο, λευκό. Οκ, okay, με κόκκινο λουλάκι. Τι είναι ο σκύλος? Τεριέ, κανείς, τι τσιάουα, τι μπορεί να είναι? Λευκό, γιατί κάποιοι γνωρίζουν. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Αλλά αν γνωρίζει να μας ενημερώσει, μήπως βοηθήσουμε. Εντάξει. Ο μόνος που ασχολείται με τη νέα τούμπα είσαι σύρατο, που λέει ο φίλος, ο Χρήστος, ο Λάμπης. Λάμπης, Χρήστο μου. Όχι, έπεσε ο κόλος του Γκερίνια. Πέρσι έπαιζε, λέει, στους 8 του Champions League και φέτος είχε τραυματισμό 3 μήνες και που γύρισε, αν και ως αλλαγή. Επίσης η ομάδα του έχει τραυματιστεί σε λήψη, βλέπε Άρνολντ, Ντράξλερ κλπ. Μακάρι να έρθει, μπορεί και ως δεκάρι, λέει ο φίλος. Ο Γιάννης. Πρωτοραπτόπουλο κόκκινο, καλό χαβαλέ, αλλά ο τρόπο που μιλάει ο Ραπτόπουλο στο συμπαραγωγό του είναι απαράδεκτο. Αυτέ τόσο χυδαίε και άμεσε προσβολέ με κάνουν να μην ακούω την εκπομπή και απορώ γιατί τι ανέχεται πρώτο από όλου ο κόκκινο, οι υπεύθυνοι του σταθμού και τέλο οι ακροατέ. Καλό σα απόγευμα. Μάλιστα. Κόκκινε, πε το Ραπτόπουλο, τη συμφωνώ μαζί του, αλλά υπάρχει ένα. Είμαι 25, έχω κάνει οικογένεια, έχω ένα γιο 18 μηνών και θέλω να κάνω κάποια στιγμή στο μέλλον. Να τον πάω στο γήπεδο όπως έκανε ο πατέρας μου σε μένα όταν ήμουν 6 ετών. Ο λόγος που δεν πατάω στο γήπεδο είναι οι γκόμενες που μαζεύονται και το έχουν κάνει καφετέρια, λέει ο Στάθης, ο Σαβίδης. Δεν είναι καφετέρια το γήπεδο, φίλε μου, ούτε μπορεί να γίνει. Λέει ο φίλος, πες του Ραπτόπουλου σχετικά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, πρέπει να γίνει απαραίτητα. Και για να το καταλάβει, μιας και που είναι φαν των ελληνικών ταινιών στην ταινία, θα σε κάνω Βασίλισσα με το Βέγκο. Δεν πάει να είχε χρήματα πολλά. Το σπίτι του ήταν χάλια και στο τέλος παραλίγο να έχανε και τη γυναίκα του. Έτσι και με την Τούμπα. Πρέπει κάθε ομάδα που έχει φιλοδοξία να διαθέτει ένα σύγχρονο γήπεδο και μετά με τις κατάλληλες προσθήκες να κάνεις και μεγάλη ομάδα. Ο Κώστας θέλει να μείνει η Τούμπα όσο έχει για να γίνονται φασαρίες και να χαίρεται αυτός γιατί θα έχει δουλίτσα και ίντριγκα. Ενώ σε ένα νέο σύγχρονο γήπεδο θα υπάρχουν security, έλεγχος, κάμερες και δεν θα θέλει κανείς οπαδόν να βλέπει να καταστρέφεται το στολίδι του. Αυτά με τα οποία δεν διαφωνεί και κανείς. Κόκκινε, τι έχεις να πεις για την απόφαση του ΣΤΕ για τους παχουλούς στον ελληνικό στρατό? Δεν ξέρω ποια απόφαση έβγαλε. Δεν γνωρίζω. Καλά Χριστούγεννα για εσένα, Μπίζελος. Για το μαύρο ζωρό και τον τερματά που βγήκε με το δεξί πλασέ να βγάλει την μπάλα, θα πείτε τίποτα? Ή όλοι πληρωθήκαμε την ανατροπή? Πού την έπαιξες την ανατροπή και οικονόμησες εσύ? Τον Άρη μιλάει. Πού την έπαιξε και πληρωθεί? Πού να πάρει χαμπάρι τι γίνεται στον Άρη αυτός που θέλει? Εμείς πήγαμε να παίξουμε, ρε φίλε. Over 1,5 ημίχρονο. Πήγα να παίξω over 1,5 και το μόνο μέρος που μπορούσα να παίξω ήθελε πολύ μεγάλο ποντάρισμα. Φίλε, χθες το βράδυ ήρθε ένας τύπος εχθές που έρχεται κάθε βράδυ. Του δίνω ένα αποτέλεσμα και εδώ και, εδώ και 7 αγώνες, 8, 5 πόσοι είναι, κερδίζει. Το βρήκε και το έπαιξε. Και μου στείλει και σοκολάτες. Σου είπα, μόνο, ναι, πολλά μόνο πολλά λεφτά μπορεί να παίξει. Άσε ρε κότα, μόνο πολλά λεφτά. Μη σε ξανακούσω ο Ραπτόσκυλο, λέει ότι ο Γρηγόρης δεν ταΐζει σκυλιά, γιατί εδώ και χρόνια σου ταΐζει, λέει. Τρελαμένος παππούς παοξής. Λοιπόν, έχασε μια κοπέλα ένα σκυλάκι. Το διάβασα, το διάβασα. Να μας πει τι ράτσα είναι, λέω, μήπως και βοηθήσουμε. Λοιπόν, ραπ ήρθαν τα τίμια δώρα Σαλονίκη. Ποιος είναι τόσο διαρωτικός, θα κράτησε 2000 χρόνια, λέει ο Κουμπάρος, πολύ σαν ο αυτός ο κρίμα, πανσαραϊκός σε Κεβάρα Κλαμπ. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Σε Κεβάρα Κλαμπ. Ναι. Μάλιστα. Οι εργάτες του σούπερ μάρκετ του Καρυπίδη εύχονται να μην ανέβει ποτέ το σωματείο του Άρεος. Δεν το πιστεύω αυτό, 120. Λοιπόν, ράψε, ξέρω από το Λαλούνα, είσαι άξιος και ικανός, αλλά αυτή η διαχρονική καχυποψία και η κοινικότητα δεν σε αφήνει να χαρίσει την επιτυχία που την αξίζει. Δεν υπάρχει καμία επιτυχία, υπάρχει καθημερινότητα, μάχη για τη δουλειά κάθε μέρα. Άμα αρχίσεις και απολαμβάνεις την επιτυχία, λέει, σε προλάβει. Άστερε. Να μην την απολαύει. Μάχη είναι η ζωή. Λέει ότι. Εννοείται. Μάχη είναι. Η καθημερινότητα είναι μάχη. Και τι να κάνω. Λέει ο φίλος, ναι, ότι αυτή ο πεσημισμός που εμφανίζει την κοινικότητα, ναι, δεν σε αφήνει να χαρίσει την επιτυχία. Και τι να κάνω, να πάω τώρα στη Φάτη με τα δόντια. Συμπέρασμά του είναι, βέβαια. Να το κρεμάσω. Τι θες να κάνω, να γούτσου γούτσου τον νησού που γεννήθηκε, ξέρω εγώ, να φάω 4 κιλά κουραμπιέδες, να γίνω σαν και σένα, να έρθω το βράδυ να κάνω εκπομπή, να μην μπορώ να αρθρώσω λέξη για να χαρεί αυτό. Όχι, ρε, δεν γίνεται. Ραπτό που λέξει κανένα καλό εργαλείο να τρέξουμε με όσα και όποτε θες, περιμένω απάντηση και μην κρύεσαι. Καλό εργαλείο για να τρέξει τι? Να κάνετε κόντρα. Κόντρα. Έχω έρθει ο γιατρό μου, τον ουρολόγο, τον Νίκο το Φίστα, έχει ένα ντάτσουν ζήτα.
Ζήτα. 4,2 δευτερόλεπτα πιάνει τα 100. Έχει βγάλει τα καθίσματα από μέσα, ό,τι θες. Θες να μου το δίνει, λες, θες να σου το δώσω για καμιά κόντρα. Θες να έρθω να σου δώσω 150 μέτρα βάζω, τι θέλεις, τι κόντρα θες να κάνεις. Θες να πάμε στην πίστα των Σερών, θες να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα, κάτω στο παλιό αεροδρόμιο. Μην ξανοίγεσαι. Τι θες. Έχω ισχυρούς φίλους, να ξέρεις. Λέω φίλος, θα τους βγάζουν τους χοντρούς Ι5 αντί Ι2. Τους χοντρούς. Φίλε μου, θα πρέπει να μάθω το σκεπτικό, θα μιλήσω με φίλους στρατιωτικούς, τι ισχύει. Τι ισχύει. Γιατί δεν γνωρίζω αυτό το θέμα. Θα σου πω εγώ τι ισχύει. Ναι. Ζητάει στην ταβέρνα. Όχι, για το στρατό. Ναι, για το στρατό. Και για το στρατό και για όλες τις δουλειές. Ναι. Ζητάνε σε μια ταβέρνα σερβιτόρο. Ναι. Λέει αυτό που λέει, κανένα δικό σου. Λέω να βρω από τους φίλους μου. Φέρνω ένα φίλο μου. Λέει χοντρός είναι. Ζητάνε οδηγό. Για πώς το λένε αυτά τα μηχανήματα. Μπαίνει στην αποθήκη, πατάει το κουμπί, ανεβαίνει, το κατεβάζει. Είναι μεγάλη τέχνη αυτό. Μου λέει ένας που έχει μια επιχείρηση, αυτό που λέει, κάναν οδηγό χειριστή κτλ. Βεβαίως έχω. Το στέλνω, λέει, χοντρός είναι. Έχω μήνυμα από ένα φίλο ο οποίος κινείται στην περιοχή. Ακούσω. Για το σκυλάκι στη Σταυρούπολη να ρίξει τη μυαντιά στα γυράδικα. Εντάξει. Δεν το καημένο. Μήπως πήγε να φάει, μην πάει το μυαλό στο κακό. Αμέσως. Τι να το φάξουν για να το απολύσουν. Όχι, ρε. Κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Μήπως το ταΐζει κανένας και κόλλησε. Κατάλαβα. Λοιπόν. Τι παύση είναι αυτή. Δεν κάνω παύση. Τι παύση, τι έλεγες έξω. Τι έλεγα έξω. Άρχισες πάλι. Σε μιμόμουν, πήρα το μικρόφωνο και σε μιμόμουν. Δεν έφτιαξα μια ιστορία. Με μιμούσουν. Σε μιμούσουν. Ναι. Και πάντως σαν το παλικάρι που έκανε πριν την Πάολα και τα υπόλοιπα δεν τα καταφέρει. Αυτός ήταν τρομερός. Ποιος έκανε την Πάολα. Εδώ πέρα το παλικάρι που έφερε ο Μπούζος. Τι δουλειά κάνει το παλικάρι. Αυτή η δουλειά. Άμα κονομάει. Βρε καλά κάνει. Αλλά σε αυτό είναι άξιος. Τι θες να σου κάνω εγώ την Πάολα. Εδώ με εσάς νόμιζε ότι η Πάολα ήταν στα αλήθεια επάνω. Και λέει, πες την Πάολα, λέει ότι πάει και ψωνίζει, λέει, από εκεί που δουλεύει η γυναίκα μου στο Πανόραμα. Θέλω, λέει, αυτόγραφο. Έρχομαι και εγώ εδώ. Υπάρχει καμιά τραγουδίστρια που τη λένε Πάολα, εγώ δεν την ξέρω αυτή. Λέει, ναι, λέει, ήρθε, λέω εδώ. Λέει, όχι. Τη μιμώτα, λέει κάποιο. Και ο Πετμεζά νόμιζε ότι ήταν η αληθινή Πάολα. Αυτό είναι επιτυχία μεγάλη. Δεν άκουγα εγώ. Δεν άκουγα γιατί. Έκανε πολλά. Μπράβο. Τέλεια. Πολύ καλό. Πάρα τέλειος. Πολύ καλό. Λοιπόν, για τον Άρη, σου φύγε ο. Ο. Με τον γκολ του Ράλου. Μπράβο, εκεί είπα. Λέω στην αρχή έριχνα κάτι μπινελίκια, λέω πάει, του κατέστρεψε, λέω. Δεν έπαιξα, δεν μπορούσα να παίξω, μόνο μεγάλο ποσό δεχότανε. Λοιπόν. Με Μπουχέσε υπουργό πάντως ενόπλων δυνάμεων, θα βγάλουν Ι5 τους χοντρούς. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αφού ο υπουργός εθνικής άμυνας είναι χοντρόκολος και Μπουχέσας, πώς θα βγάζει τους χοντρούς Ι5. Έχεις κανένα πεδαρά υπουργό. Τι σημαίνει, ρε, χοντρός και Ι5. Σημαίνει ότι ο υπουργός εθνικής άμυνας πρέπει να είναι πεδαράς και όχι πλατυπόδης. Αυτό σημαίνει. Ο υπουργός τουρισμού πρέπει να είναι κούκλος. Όχι σαν τον Τζάκονα και σαν και εμένα και σαν και εσένα. Να προσελκύει το κοινό. Σε παρακαλώ. Ο υπουργός οικονομικών πρέπει να έχει άριστα μαθηματικά και όχι να έχει 9 στο τρίμηνο σαν και εσένα και σαν και εμένα που είχαμε την ΑΖΑ. Αυτό σημαίνει. Με πλατυπόδι υπουργό στρατού θα βγάλω Ι5 τους χοντρούς. Σε μια χώρα. Αφού είναι Ι5 αυτός ο ίδιος. Σε μια χώρα η οποία. Τι χώρα. Είναι υποτελής. Τι υποτελής, ρε. Όπως η Ελλάδα. Έναν υπουργό οικονομικών είχαμε ο οποίος έβγαλε. Ποιος. Το Βαρουφάκι. Το φάγανε. Και το κοιτούσανε και όταν τους μιλούσε νομίζανε ότι μιλάει κινέζικα. Συνωμοσία των μετρίων. Καθηγητής Πανεπιστημίου Οικονομικών τους μιλούσε και το κοιτούσε εφοριακός ο Σόιμπλε. Λες και του μιλάει κινέζικα. Άσχετα. Δεν βόλευε. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλός ο Βαρουφάκης. Μην μπερδευτούμε. Λέω πάντως ότι η διαφορά της γνώσης ήταν εξώφαλη. Μην το πηδάς το θέμα, ρε. Λένε πολλοί ακροατές. Γιατί μπορεί να είναι κάποιοι χοντροί τώρα. Και κάποιος χοντρός να δουλεύει. Εγώ έχω ένα φίλο χοντρό, ο οποίος είναι ο Χρήστος ο Καρυπίδης. Ακούς. Ναι. Ήταν παλιός Παλαιστής, 140 κιλά. Ο οποίος με λέει: θα κάνω, λέει αυτό, πως το λένε, σπαγκάτο. Αν δεν έχω χοντρό, του λέω: θα κάνει σπαγκάτο. Και τραβάει και κάνει σπαγκάτο. Και καθαρίζει, αυτός είναι ο καθαριστής, βιτρίνες και τέτοια. Και ανεβαίνει απάνω κτλ. Αυτός δηλαδή είναι Ι5, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Είναι τι μπορεί να δώσει. Εσύ, υπάρχει χοντρός, πυγμάχος, χοντρός που έχει. Είναι παλέμαχος πυγμάχος και έχει στα χέρια τόσο γρήγορο που σε κάνει μαύρο. Έγραψε κάποιος ένα μήνυμα. Τι μήνυμα. Θα πρέπει να μάθουμε τι ισχύει, αν ισχύει. Ισχύει, ρε, το έχω ακούσει κι εγώ. Ι5 ο χοντρός λέει στο αυτό. Ποιος χοντρός με πόσα κιλά και υπό ποια συνθήκη. Θα σε βάζουν στη ζυγαριά, θα βλέπουν. 1,70. Ναι, αγόρι μου, αν είναι 2,30. Ναι. Και είναι 120 κιλά. Ναι, ρε, κόκκινη, δεν είναι πολλά. Ναι, ρε, βόδια, αναλογία βάρους ύψους είναι αναλογία. Πώς λένε κιλά ανά ύπο. Έτσι θα γίνεται και αυτό. Καλά, επειδή αλλά, στην Ελλάδα ζεις. Αλλά, συγγνώμη, θα σου πω και το άλλο. Αφού έχω χοντρό υπουργό άμυνας, χοντρό,
Πώς θα βγάλω, αφού είναι ο Υπουργός Άμυνας χοντρός, πώς θα βγαίνουν οι χοντροί και τα πέντε. Μ. Άρα και αυτό πρέπει να το διώξει. Με ενδιαφέρει να είναι ικανός. Τι να ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι χοντρός ή αδύνατος. Είναι ρατσιστικό αυτό. Με γιατί ενδιαφέρει ο χοντρός, ο χοντρός ο δικός μου που κάνει σπαγκάτο και ανεβαίνει σαν την τζίτα επάνω, και χοντρός είναι κι αυτός. Άρα λοιπόν υπάρχει το αλλά. Πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχει το αλλά. Λοιπόν. Στο τάδε μαγαζί λέει και όποτε θες με λεφτά λέει. Θες να γράψεις τον αριθμό μου. Τι λεφτά. Τα καυσαέρια μου θα βλέπεις. Λέει ο φίλος, ο Χρήστος. Επιμένει. Αν έχεις κάτω από 4 δευτερόλεπτα τα 100, εντάξει. Με 270. Σε προκαλεί για στοίχημα αυτή είναι η απάντησή σου. Άμα και μήπως. Όποτε γουστάρει. Αλλά θα πάρω τα μάξι που θέλω εγώ. Και έχω κομμένα καθίσματα πίσω κτλ. Ο Καμένος λέει θα φύγει. Αυτό είναι καθαρό ρατσισμός. Η μόνη λύση είναι να κάνουν κάτι χωρίς αμοιβή για τη θητεία τους. Γιατί εμείς στην ουσία που πάμε είμαστε χαζής υπόθεση. Σωστά. Δείκτης μάζας σώματος. Είναι εδώ και χρόνια. Και ισχύει. Δείκτης μάζας σώματος. Φίλε, αν ο άλλος έχει τρομερό πρόβλημα με παχυσαρκία, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτό που λέει τώρα για χοντρούς, θα πει χοντρός. Πόσα παιδιά τα οποία είχαν κιλά, στρατό, και ήταν κανονικά. Θα πει γιώτα. Κανονικά ήταν. Ναι. Μπορεί να είναι και αδύνατος γιώτα 5. Στο μυαλό και στο σώμα. Έχει και τέτοιο. Ο κανόνας είναι ότι ο χοντρός είναι πιο δυσκίνητος. Υπάρχουν χοντροί ευκίνητοι. Σωστά μιλάς. Α, μπράβο. Αυτά λίγο, γιατί ξαφνικά τώρα και γιατί ο Καμένος, άμα του δει τα μάγουλά του, έχει 4 κιλά λίπος. Πώς θα βγάλει τον άλλο χοντρό ο Καμένος. Άμα είναι όμως. Τι ικανός είναι. Άμα είναι ευκίνητος, το ξέρεις. Το βλέπω πώς περπατάει. Με τη φτέρνα. Δεν δείχνει να έχει πρόβλημα. Ω, απα καθόλου. Τι είναι ο βρακόκινο. Θέλει δύο άτομα να τον ανεβάσει το πούλμα να πάνω. Καλά. Καλά. Ότι μία έρχεται λέει το σαντάλι του Αγίου, την άλλη τα δώρα του Χριστού, την άλλη το δάκρυο του Οσιού και τα πρόβατα τρέχουν. Αυτό εννοώ. Εσύ ρε φίλε μπορεί να μην πιστεύεις. Ρε φίλε, γιατί το εσύ βρίζεις. Να θεωρείς αυτούς που πηγαίνουν χαζούς. Ότι είναι χαζοί. Εσύ μην πας. Δηλαδή πάω. Κάθεσαι τώρα και κράζεις αυτούς που πηγαίνουν. Απαγορεύεις τον άλλον να ελπίζει σε κάτι. Βέβαια. Δικαίωμά του να πιστεύει. Έτσι. Σε ό,τι θέλει. Να πιστεύει και να νηστεύει. Εσένα τι σε νοιάζει. Καλά. Λοιπόν, είτε πιστεύει στο Θεό, είτε στο Μωάμεθ, είτε στο Βούδα, είτε στον Αλάχ. Το σκουλίκι θα τον φάνε μια μέρα. Δικαίωμά του είναι. Ό,τι και να πιστεύει. Λοιπόν, δεν γλιτώνει με τίποτα. Πάρτε σήμερα μέτρο σπορ σελίδα 46. Ναι, τι λέει. Λοιπόν, και μόλι ανέβηκε στο μέτροσπορ.gr η στήλη μα, η οποία είναι επαιτειακή, καθώ τελειώνουμε με αυτήν τη χρονιά. Η οποία τι τίτλο έχει, Κωστή μου. Τι Καγιού, κύριε Καγιούλη, τελειώσατε χθες. Μην τη χάσετε με τίποτα. Υπάρχουν και πολλοί τεμπέληδες αξιωματικοί του στρατού που βγάζουν το κόμπλεξ τους στα φαντάρια. Θα τους βγάλουν και όταν πέντε και αυτούς τους κομπλεξικούς. Και άμα δεις και κοντό αξιωματικό στο στρατό, εκεί είναι το χειρότερο. Εκεί είσαι, άμα δεις κανένα κοντό αξιωματικό, εκεί και από καμιά Πελοπόννησο, ότι είναι βγαμμένη. Πελοποννήσιος κοντός αξιωματικός. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ζήτα μετάθεση. Επειδή έχω κάποιους γνωστούς και φίλους στρατιωτικούς. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τι έχουν αλλάξει. Ο στρατός πρέπει να γίνει, κόκκινε μου, επαγγελματικός. Στο βάθος έχεις δίκιο. Να γίνει επαγγελματικός. Στο βάθος έχεις δίκιο. Άμπρα. Στο βάθος. Θα με τραβάνε εμένα και σένα. Να πάμε εκεί. Στο βάθος. Να μην ξέρουμε να κρατάμε όπλο. Να μην ξέρουμε να στρώμε το κρεβάτι. Να είμαστε άχρηστοι κτλ. Τι άμα κάνουν. Να πάνε ικανοί. Εννοείται, φίλε. Μαζί σου. Έτσι. Αλλά σου λέω, στο βάθος έχεις δίκιο. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε λίγο θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα. Λέει ένας φίλος, αναρωτηθήκατε ποτέ, λέει, αν οι νεοπαοξίδες είναι ικανοί να γεμίσουν τη Νέα Τούμπα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θα πετούν ή θα κάνουν εξέδρα με μεγάφωνο. Θέλει να πει ότι δεν φωνάζουν, δηλαδή αυτό. Είναι αργιανός. Κατάλαβες. Είχε εκεί 600 άτομα χθες με τα Χανιά, βγάζει γλώσσα να πούμε. Κατάλαβες. Βγάζει γλώσσα. Έκανε κουλουτούμπες που έκανε ο Λοκαπνίδης το 91, έκανε κουλουτούμπες με τα Χανιά. Με του Νύκταρη, ο Νύκταρης. Το διαιτή που έτρεμε να σφυρίξει, τον είδες. Ποιος? Ο διαιτής, ο Σεραίος. Σεραίος ήταν ο διαιτής. Σφύρα, τελειώσουμε να φύγουμε. Αυτό είναι. Μόλις έγραψε δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Άρα το σμπρώχνουν τον Άρη. Όχι, δεν το σμπρώχνουν. Η Βόρεια Ελλάδα είναι αδικημένη. Άμα τον έχουμε. Αδικημένη Βόρεια Ελλάδα. Στη βουτιά, στο πρώτο ημίχρονο. Άκου να δεις. Η καημένη Βόρεια Ελλάδα τι δεινά τραβάει, Τον Άρη το σφυρίζουν, έτσι. Ευχαρίσουν. Ξύπουσε και δαιμόνιο μυαλό. Όχι. Μπα και είστε και το στείλα μα. Φαίνεται από τα μούτρα του ο καλοπροαίρετος άνθρωπος. Φαίνεται από τα μούτρα του ο κακοπροαίρετος άνθρωπος. Σήμερα τράβηξε ένα καυγά το πρωί. Εσύ. Με ένα ζευγάρι κάπως μεγάλη ηλικία. Έβγαλα τη μήνυ μία βόλτα, ξέρω εγώ. Μπαίνω σε μια πιλωτή. Που τα μπα στα σκύλα σου, μου λέει. Θα μα κατουρίσει. Θα κατουρίσει ο σκύλα σου. Τα βρωμό σκυλά σας, λέω, το από αυτό σου είναι βρώμικο, λέω, ο σκύλος μου, λέω, μια χαρά είναι. Λέει τι, οι πατούσες του σκύλου μου, λέω, δεν βρωμάνε, το από αυτό σου, λέω, βρωμάει. Έχει ένας καυγάς,
Καλά, μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή. Τι μεγάλους ανθρώπους, λίγο πιο μεγάλοι από εμάς. Τι μεγάλους ανθρώπους. Θα φτάσεις κι εσύ μια μέρα. Και τι από, γιατί φέρνει το σκύλο. Θα βγαίνει κανένας τσόγλανος και να σου λέει τι θες να βρω μόγια, να σου δώσω καμπάτσο. Άσε που τελευταία έμαθα και κάτι. Τι. Με παίρνει τηλέφωνο ένας πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς. Νέο παιδί. Μου λέει κόκκινο, λέει να μάθεις κάτι. Θα βγω και στο ραγκάτσι, το πω δημοσίως. Λέω τι έγινε παλικάρι μου. Παλικάρι μου. Πηγαίνω στο ίδιο γυμναστήριο με τον Κωστή. Λέω και. Πού και πού λέει. Και μου λέει μη βαράς δυνατά. Χαλαρά. Μην ξεφύγουμε, λέει. Είμαστε και μια άλφα ηλικία. Δεν τρέπεσαι λίγο. Το είπε στο παιδί, μη βάρα δυνατά. Ένα που είναι 22 χρονών και κατεβαίνει σε αγώνες kickbox. 19 και κατεβαίνει σε αγώνες kickbox. Άμα σε κλάσει ρε κόκκινε, εσένα ξέρει που θα πας. Στο Λευκό Πύρου. Λοιπόν, μην κουνιέσαι. Εγώ κουνήθηκα. Εσύ είσαι ο. Μαό. Εγώ. Ο πολλά βαρύ. Εγώ είμαι άνθρωπο. Ο σιγάρα μασάει. Ναι. Εγώ και κόκκινα αθλούμε. Αυτό πάει παίζει box. Είπα εγώ ότι δεν αθλείσαι. Ναι. Άμα πάει αυτό 48 χρονών και εγώ γίνω 19 ναι. Και σε κερθεί να μαλώσουμε, θα μαζεύει εγώ τα κομμάτια του να πούμε. Άμα, ναι, τα κομμάτια του. Άμα φέρω ένα φίλο με 71 ετών ναι. Και τρέξει τα 5 χιλιόμετρα, mm-hmm. θα σε αφήσει 500 μέτρα πίσω. Έχει πιθανότητες πολλές να πάθει εμβολή όμως και να πεθάνει στο τρίτο χιλιόμετρο. Εγώ λέω ότι σε βάζω και στοίχημα 10.000 ευρώ ότι θα σε αφήσει 500 μέτρα είναι πίσω. Είναι 71. 71 ετών. Στο ρίγκ έρχεται. Εσύ λες τρέχω κάνω. Εγώ τρέχω γιατί θα σε αφήσει 500 μέτρα πίσω. Όποιος 70 χρονών κάνει τρέχει με το χρονόμετρο. Και το ξέρεις κιόλα. Μισό λεπτό ρε φίλε. Μην δίνεις θάρρος τέτοιο στον κόσμο. Ένας 71 χρονών πρέπει να περπατάει γρήγορα. Άμα αρχίσει. Αυτό είπα. Να άκουρε κόκκινε. Μην περνάς μηνύματα στην κοινωνία. Μην. Μήνυμα πέρασε. Να σε στείλω στο φίστα να μετρήσετε κανένα προστάτη. Μην έρθει κανένα καρκίνο και πάθει και πεθάνετε πριν την ώρα σας. Άστε τα 71 χρονών τρέχει χιλιόμετρα 5. Όποιος είναι 71 χρονών και τρέχει χιλιόμετρα πέντρα είναι μαλάκας γιατί κινδυνεύει να πεθάνει πάνω στο τζόκινγκ. Μην δίνεις τέτοια στίγματα στον κόσμο. Είναι, λέω, στα 71 φέρω μην φέρεις τέτοιον άνθρωπο. Μπορεί να πεθάνει την ώρα του τζόκινγκ. Δεν κάνει τέτοια πράγματα σε αυτή την ηλικία. Μην κάνεις εξυπνάδες. Πάνε στα θέματα. 71 χρονών τρέχει λέει 5 χιλιόμετρα. Θα πάθει καμιά εμβολή. Θα πάει στον Πέτρο επάνω στον. 40 τρέχει. Τι τρέχει? 40 χιλιόμετρα. 40 χιλιόμετρα 71. Για πλάκα. Ηλίθιος είναι. Ηλίθιος εσύ. Ηλίθιος λοιπόν, είναι, μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα βρεις από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκίνητου με 150 ευρώ, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και φυσικά και με γραπτή εγγύηση. Θα δώσει θάρρος τώρα, θα βγει κανένας 70χρονος στον δρόμο, θα ακούσει τον κόκκινο, θα πάει με μείον 2 βαθμούς να κάνει κανένα τζόκι, θα πεθάνει πριν την ώρα του και μετά θα λέει η γυναίκα του: θα κάνουμε, στο βλάκα το κόκκινο. Θα κάνουμε κίνημα χοντρών και ποιος του σώζει, λέει. Σωστό. Ο φίλος. Λοιπόν, ναι. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόμμα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Το φιλαράκι αυτό από την Καστέλα. Είδες πως γνωρίζει πολλά πράγματα. Άντε πάλι τα ίδια. Είδες πως γνωρίζει πολλά πράγματα. Σε έχει καψούρα. Γνωρίζει και το Μάρκο από το Ζάμπαλι και Φασουλάδα. Αλλά ξέχασε, έχει καιρό να ανεβεί όμως τη Σάτιστα εκεί. Μόνο ριζόγαλα έχει. Γι' αυτό θα τον συμβολέψω. Με κανέλα. Άντε πάλι. Ναι, μόλις φτάσει εκεί στη διασταύρωση. Έχει κι άλλο δρόμο για τον Παπά Γεωργίου. Να πάρει τον δρόμο των άλλων που βγαίνει για Γαλατινή, εκεί μέσα έχει μερικά γουμαράγκα θα τα λέμε εμείς για να τον στεφανώσω εγώ όταν θα έρθει στην Τούμπα. Μην το ξεχάσει αυτό. Αυτό το φιλαράκι γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα ότι η Τούμπα τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, ειδικά κρέμεται και στηρίζει γι' αυτό τον αγώνα τουλάχιστον. Θα ξεκινήσει κανονικά, αλλά πού θα καταλήξει δεν γνωρίζει κανείς. Και όσο για το σκορ, να το ξεχάσει αυτό που ήταν στο Καραϊσκάκι κάτω. Εδώ θα κλάψουν μανούλες. Θα φάει 5-0. Όχι θα φάει 5-0, δεν λέμε για 5-0, αλλά τουλάχιστον θα κλάψουν μανούλες εδώ πάνω. Μάλιστα. Αυτό να καταλάβει. Καλά Χριστούγεννα Μάρκο. Να σε καλά. Μάρκο, Μάρκο. Στη Νέα Τούμπα θα πάρεις διαρκείας. Πότε. Πότε. Όταν γίνει, παιδί μου, όταν αν ζεις. Αυτό γίνεται, το ξέρεις και πολύ καλά. Εγώ δεν είμαι χθεσινός παουζής. Το ξέρω, γι' αυτό. Αυτό γίνονται πάντα όταν είναι για να πάνε να κάνουν μεταγραφές. Και σε λέει, δεν σκάζουμε το καινούριο, την καινούρια βόμβα εδώ πέρα. Να ασχολείται ο παουζής με την Τούμπα. Ποια Τούμπα, ρε, σε αυτό που λέω. Μάλιστα.
Να σε καλά. Καλά, ρε. Να σε καλά. Καλές γιορτές, παιδιά, και το γλυκό φέρτε εδώ σε μένα. Να σε καλά, το γλυκό. Είδες ότι αυτός τώρα που είναι 60 χρονών, πόσο 58, 62, πόσο είναι ο Μάρκος, 55. Τέλος πάντων, παλιός Παόξης. Όχι νέο Παόξης, δεν θέλω νέα του μπαρεράτο. Αν βγει κανένα 20χρονο, 22 χρονών, κανένα βούτυρο μπεμπέ, θα σε πει να πούμε. Βούτυρο μπεμπέ και φαίνεται μια το 19χρονο, το λες άμα σε κλάσει, θα πα στο Λευκό Πύργο. Το σημερινό τον Παόξη των 22 χρονών μπροστά στο 55, όταν ο 55 ήταν 22 χρονών, είναι φλόρο ο σημερινό 22χρονο Παόξη. Μπροστά στο 55χρονο. Φλόρος είναι. Α. Έλα, άγγε. Ραπτόπουλε, δεν είναι ρατσιστικό το θέμα του κοντρού στρατό, αλλά είναι θέμα υγείας. Γιατί συνήθως αυτοί είναι και πιο ευαίσθητοι σε επιπαθήσεις καρδιάς, για παράδειγμα σχέση με άλλους, και επειδή θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, τους βγάζουν και τα πέντε. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν ένας χοντρός δεν μπορεί να είναι πολύτιμος στο στρατό, να είναι μορφωμένος, να είναι γιατρός, να είναι ηλεκτρολόγος, να είναι μπογιατζής, να είναι, ξέρω εγώ, χειριστής, ξέρω εγώ, ενός μηχανήματος. Δηλαδή, δεν είναι ρατσιστικό ο χοντρός. Δηλαδή, ο Καμένος είναι χοντρός. Δεν είναι πολύτιμο στην κοινωνία, δεν είναι σε ένα κόμμα, δεν παράγει. Δεν είναι με την αριστερά ένα σύμμαχο κτλ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά, Γιάννη Σιμοσκόπελο. Γεια σου, Γιάννη. Καλώ το να. Τι κάνετε. Καλά, φίλε. Δύο θεματάκια. Κώστα, καταρχήν, όσον αφορά το θέμα Βιερίνια. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά πρέπει να πάρει σεντερφόρο και δεκάρι, όπω λες σωστά. Αλλά το να πάρει και το Βιερίνια δεν είναι κακό. Μια ομάδα που θέλει να έχει στόχου, η ποιότητα είναι πάντα χρήσιμη, έτσι. Άκουμε. Ο Βιερίνια είναι σε πτωτική πορεία βιολογική. Εγώ τον παρακολουθώ. Γερμανή, όσο ναι, τη Βόλφσμπουργκ την παρακολουθώ εξ επίτηδες και με τον προηγούμενο προπονητή που έμοιασε με τον Κούγια που τον διώξανε, που δεν έκανε καλές άμυνες. Άκου να δεις. Μαζί σου, αλλά, και για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι, παίκτης που φεύγει στα 23 και πάει στην Ευρώπη, πάει στα λεφτά στους και καλά κάνει. Δεν τον θέλω στα γεράματα του πίσω. Να πάει ο Βιερίνια να πάρει 1.800.000 και 700.000 και 900 στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, σε μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης δεν τον έπαιρνα. Ωραία. Κανένα παίχτη που φεύγει. Δηλαδή ο Τωροσίδης έβγε από τον Ολυμπιακό. Αν τον πάρει ο Ολυμπιακός είναι πλήγμα επικοινωνιακό. Συζητάει να πάρει τον Αβραάμ, ρε φίλε. Αν πάρει τον Αβραάμ είναι πλήγμα. Πισωγύρισμα για τον Ολυμπιακό. Ωραία. Και μια κουβεντούλα για τη Football League που παρακολουθώ, επειδή καταγωγή μου από Λαμία. Ναι. Η καλύτερη ομάδα, αν είδατε χθες, δεν είδατε την εκπομπή, αν είδε κάποιος μπάλα χθες Λαμία που κέρδισε ένα 0 και είναι πρώτη ακόμη, θα κατάλαβε ότι η ομάδα που θα βγουν είναι ο Άρης και ο Απόλλωνας. Δηλαδή έπαιζε Λαμία μέσα στην έδρα της και είχε διαιτησία 150% εναντίον της. Δεν υπάρχει, αν δεις φάσεις. Δεν το έχω το παιχνίδι μπροστά μου, δεν το έχω δει. Αν το δείτε, εγώ με πάω, έτσι. Απλώς αν δεις το μάτς, χθες θα καταλάβεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άρης σπρώχνεται στη Β' Εθνική και από τη διαιτησία. Θα βγει ο Άρης και ο Απόλλωνας εύκολα. Παρά ότι η Λαμία έχει πιο καλή ομάδα, ειδικά από τον Απόλλωνα, δεν το συζητάμε. Αν δείτε το μάτι. Δεν την έχω δει την ομάδα, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Έχει κάνει καλή ομάδα αυτός ο Πέσον. Ελά, ο Ρομπονίτης Λαμίας είναι γάτα. Ο Σωσίας του Τσεβελέκου. Να σε καλά. Επόμενος. Να σε καλά. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Τενές φτιάχνει ομάδες με καλή εκκίνηση. Ο Τενές πάντα είναι 5 αγωνιστικές και μετά βουλιάζει 10. Ο δείκτης μάνας σώματος είναι μια αναχρονιστική μπουρδα. Ένα φίλο μου που είναι πάρα πολύ γυμνασμένος τον έκοψαν για αυτό το λόγο από ειδικό φρουρό. Λέω 522. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λένε Ορέστη Πάμπλο και θέλω, μπορώ να σας μιλήσω. Είσαι. Ορέστης Πάμπλο. Ορέστης Πάμπλο. Ποιο είναι το όνομα. Ορέστης. Παύλου είναι Παύλου, το Παύλος είναι το επίθετο ή Παύλου. Παύλου σε λέει το παιδί. Παύλου. Δεν ακούς καλά. Δεν ακούει φίλε καλά, είναι μεγάλο σε ηλικία. Θα φωνάζει λίγο πιο δυνατά να πεις. Κύριε Καγιούλη, Καγιούλη, τελειώσατε χθες. Κύριε Καγιούλη, χθες τελειώσατε χθες. Φύγετε, σε το καλό σας το λέω. Κύριε Καγιούλη, τον πούλο. Στον επόμενο, ναι. Ρε τον Ορέστη, ρε μας. Ρε τον Ορέστη, έχω πέσει, ρε. Ρε τον Ορεστάκο, ρε. Ρε τον Ορέστη. Έχεις κάνει όλους και χορεύουνε, ρε. Τι γίνεται, ρε. Κύριε Καγιούλη, εδώ, κοίτα. Δείξε την κάμερα εδώ. Νίκο, την κάμερα σε μένα, ναι. Δείξε με, δείξε με, δείξε με, δείξε με. Έλα, πάει. Τελειώσατε! 6 μήνες ο Καγιούλης μπαίνει απέναντι. Μπες να διαβάσεις, να λιποθυμήσεις, δεν υπάρχει. δεν παίζει αυτό το σενάριο. Βρέα χάρη στα πλάσματα. Αντί να πείτε ένα ευχαριστώ στον Άγιο Θόδωρο και Άγιο Ηρακλή που φέρνει το σάκο με τα δώρα. Αντί να πείτε ένα ευχαριστώ που στις 4 πρώτου μέσα στην Καλυθέα θα φέρει το σάκο με τα δώρα. Αντί να πείτε ευχαριστώ που στις 11 πρώτου με τον Ολυμπιακό Σχαριλάου θα φέρει το σάκο με τα δώρα.
Τι αχάριστα πλάσματα είστε εσείς, ρε. Ξέρετε, ξέρετε εγώ πάτη χτες. Για πες. Λοιπόν, γράφουμε τη στήλη από νωρίς. Μισό λεπτό. Και μου λέει ο Φαλακρός, γράψε λέει Άρης, λέει αγχώδης νίκη για τον Άρη και τα λοιπά, αλλά θα κερδίσει, λέει και τα λοιπά. Λέω ρε εσύ. Και πού ξέρω ότι θα κερδίσει, λέω και δε. Γράψε, μου λέει, αποκλείεται. Ρε εσύ Κώστα, λέω, θα τρέχουμε άμα γίνει κανένα στραβή. Γράψε ρε που θα κερδίσει, που σου λέω. Και μέχρι το 90 λέω έχει πλάκα τώρα και να με παίρνουν μετά οι αρχές εντάξει και να πούνε τι έγινε, τι θα γράψουμε τώρα. Θα τα αλλάξουμε. Να κάνω ένα παράπονο. Να κάνεις. Όταν πεθαίνει κανένας παλέμαχος του ΠΑΟΚ ή του Άρη, γράφετε στην πρώτη σελίδα, στα site σας κτλ. Και κάνετε και αφιερώνετε και 5 λεπτά, 10 λεπτά για τον Περεδήμα. Για τον Περεδήμα το γράψατε στα παπάρια σας να πούμε, πέθανε να πούμε άνθρωπος, ούτε γράψατε ούτε είπατε. Χτες ήταν στην τέτοια του Ηρακλή. Δεν ξέρω, ρε. Λοιπόν, εδώ το γράψε η Novaspor, σε ηλικία 80 ετών, κάνει λάθος 3 χρόνια, πέθανε Τετάρτη ο παλέμαχος με τον Περεδήμα. Και λέει, ας πούμε. 80 ήταν. 83 έλεγε το κίδιο χαρτοκόκκινο. Εκτός αν ήταν σουρωμένος ο νεκροθάφτης. 80 έλεγε, και εγώ 80 ήξερα ότι ήταν, αλλά 83 έλεγε το χαρτί. Yeah. Ο Εκλοιπών αγωνίστηκε στον Ηρακλή κατά τη δεκαετία του 60 και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας για σειρά ετών. Σε μια περίοδο που τη φανέλα του Ηρακλή φορούσαν σημαντικοί παίκτες σαν τους αδερφούς Χασεκίδη, το Λιάρο, το Ρούγλιο και αρκετούς άλλους. Λοιπόν, γράφουν οι άνθρωποι Αθηναίοι, γράφουν εσείς τίποτα στα παπάρια σας. Άμα τα κάνεις παοξής, θα γράφατε και τον παπά, αυτόγραφο θα το ζητούσατε. Άιντε να πούμε. Βογκάς ρε Βόδι, Βογκάς. Δεν έχει ψυχή να τα πεις αυτά. Αυτά να διαμαρτυρήσεις. Φοβάμαι, ναι. Χέστη. Λέγε ρε φίλε. Λέγε. Αφού Άρης είναι μικρή ομάδα, συμβίδεται την Αθηνική, γιατί το σπρώχνε ρε φίλε. Γιατί η Β' Αθηνική είναι μεγάλη. Α, αλλά είναι μικρή ομάδα κατά τα άλλα. Κοίταξε ρε φίλε, τώρα τα παίζει στα Χανιά στο 91. Έχει κάνει εσωτερικές αλλαγές ο Αναστόπουλος. Δεύτερες, τρίτες αλλαγές. Δηλαδή σε βγαίνει η ψυχή από τη μύτη. Είσαι μεγάλη ομάδα. Με 500 άτομα στην κερκίδα, 600. 500 άτομα στην κερκίδα, αλλά από την τηλεόραση πιο πολύ ακούγονταν. Δεν ξέρω πάντως τι ακούγονταν. Στη Λαμία ήταν 10 φορές περισσότερος ο κόσμος. Άιντε. Στη Λαμία με την ΑΕΚ τώρα, δηλαδή άμα το πας έτσι και στο φιλικό με την ΑΕΚ το καλοκαίρι, πόσα άτομα είχαμε. Το καλοκαίρι που είναι παχές οι μύγες και εγώ πάω στο γήπεδο. Άσε τώρα. Το καλοκαίρι που είναι παχές. Άκου τη λέει, ρε Γρηγόρη, αλήθεια στη θέση σου, ρε φιλέ. Θα του σούμπονε το μελομακάρονο στο στόμα, ρε φιλέ. Δεν παλεύει το άνθρωπο. Δεν έχει εδώ γύρω μελομακάρονο, αλλιώς θα του έριχνε. Δεν γίνεται, ρε φιλέ, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, ρε φιλέ. Θες να ησυχάσεις και δεν σε αφήνει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ θα ησυχάσω μια και καλή, φίλε. Αλλά άκου να σου πω, και το πνεύμα μου δεν θα τα αφήσει να ησυχάσει. Το πνεύμα. Θα έρχεται πάνω από τον τάφο μου και θα βρίζει. Στα έλεγα, χοντρέ! Μη τρως, μη καπνίζεις, μη πίνεις και συμμάφησες! Και θα βρίζει, πάνω από το μνήμα θα βρίζει. Ο Καϊλές ο Ραπτόπουλου, ξέρεις ποιος είναι. Ότι όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο δεν θα έχει καπνίσει, δεν θα έχει πιει, δεν θα έχει κάνει τίποτα. Και θα σου πει έτσι έφυγα. Τι να κάνω τώρα. Μη λέτε ρε μακάβρια πράγματα. Άντε, καλά Χριστούγεννα. Αφού το λέει και ο ίδιος. Τι μακάβρια, ρε. Το πιο σίγουρο πράγμα είναι ο θάνατος. Πλάκα κάνεις. Το μόνο που θα γίνει κάποια στιγμή 100% είναι ότι θα πεθάνει. Σήμερα πήγα στα μνήματα να πάρω κάτι φωτογραφίες του πατέρα μου. Τα κόμματα. Θόδωρε, άστον και κόψτε το Ραπτόπουλο. Πρόσεξε λίγο. Κόψτε το Ραπτόπουλο. Πέθανε, λέει, ένας κομμουνιστής. Μου έλεγε αυτός ο Πέτρος που του στάβει, του ξεθάβει. Ο Μπακυρτής, ένας Αργιανός. Λέει, άσε, λέει, ήρθε, πέθανε και ένας κομμουνιστής, λέει εδώ. Μία ώρα λέει βγάζανε λόγο. Δεν τον θάβανε λέει μία ώρα. Ζήτησε λέει υπερορία λέει. Μία ώρα τι λόγο βγάλανε. Άμα πεθάνει κομμουνιστής, παίρνει το βιβλίο του Μάρξ, πας από πάνω από τον τάφο και λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Μάρξ αυτό και τα λοιπά. Τεμπέλης ο Μάρξ. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό. Αν όλα για τα παιδιά, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν με νοιάζει εμένα. Αν πεθάνει κανένας πολύ χριστιανός, τι καλός άνθρωπος. Κανένας παλέμακος, άμα είναι του Άρη κιόλας, δεν χάνει το μικρόφωνο ο Ψηφίδης. Παρακαλώ. Κάτσε λίγο. Ποιος, ο Γιάννης ή ο Κεφτές. Ο Γιάννης, φιγουρατζής ο Γιάννης, ο άλλος είναι πιο αυτό. Ο άλλος που είναι. Ο άλλος που είναι. Έπαιξε στο Χιούστον. Η ομάδα του Άρη μας έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο. Μέχρι να τελειώσει το λόγο, ο νεκρός αρχίζει και λιώνει. Στον Άρη μας. Ήταν το 1962. Θυμούνται κάτι αυτά και τα λοιπά. Θυμάσαι, αδερφέ, λέει ο ένας γέρος τον άλλον. Πάω κι εγώ σε μια κηδεία τελευταία. Ήταν εκεί οι Αργιανοί παλέμαχοι όλοι και τα λοιπά. Άργησε να έρθει η νέα. Λέω, προλαβαίνει ένα δυο λεπτά να ψοφήσετε λέω εδώ πέρα τώρα μέχρι να δει. Στείλ τον, ρε, παρακαλώ. Τι να σα κάνω, μωρέ. Ναι. Λέγε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, καλό στον Μπιλμπάο. Στην πιο ερωτική πόλη, το Μπιλμπάο είναι μακρινό και απατηλό όνειρο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, στο Βαλβέρδε. Βάλε τα ηχεία στις εγκαταστάσεις, έλα. Βάλε, τα ακούν όλοι, πάει, ξέρουμε. Κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε, καταρχήν ευλογημένα Χριστούγεννα. Α, ναι, μη, ναι, 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 κύριε Ραπτόπουλε. Ποιος θα τα ευλογήσει, ο Τσίπρας?
σας παρακαλώ, δεν θέλω να τα... Καλά το έλεγε εκείνο, ρε. Μέχρι και ο Άγιος Βασίλης ερυθρόλευκος είναι, ρε. Ναι, με αυτό το εξωτικό Άγιος Βασίλης. Να πω το φίλο μου τον Μάρκο, μάλλον το φίλο σας τον ακροατή τον Μάρκο, εάν θέλει πίνουμε και καφέ στο αρχοντικό που είναι ενδιάμεσα από Γεράνια και Χώρα. Και για Πουτίνια πάμε στη Χώρα. Ήταν αλήθεια το βρωμερέ. Και θέλω να μας πει την επόμενη φορά έναν ποδοσφαιριστή, εγώ δεν θα του πω τέσσερις που έχει βγάλει η Γαλατινή, έναν που να έχει κάνει καριέρα στην Αλφα Εθνική. Κύριε Ναυτόπουλε, ξέρετε ποιος είναι πρώτος στην Β' Εθνική? Ποιος είναι? Η Λαμία. Ο αγρότης Λιανοκλαδίου, κύριε Κόκκινε, δεν τα ξέρετε καλά. Ο Λιανοκλάδης. Το Λιανοκλάδι έχει κάνει συγχώνευση με τη Λαμία. Η Λαμία παίζει με το αφημί του αγρότη Λιανοκλαδίου, κύριε Ραπτόπουλε. Καλά, το υποκατάστημά σας το αποκαλείτε έτσι τώρα, είναι δυνατό? Κοιτάξτε, καταρχήν το υποκατάστημά μας είναι, το έχω πει στον ακροατή τον Στέφανο, είναι νέος, ωραίος και χωρίς χρέη. Έχει φιλήσει δαχτυλίδι, το έχει γυαλίσει τον Μπριγιάντ, αλλά κύριε Ραπτόπουλε, πείτε μια κουβέντα και στον Αναστόπουλα. Ποιος ήταν εχθές δεξιμπακ πίσω που την έβγαλε την μπάλα σε μια διεκδίκηση κατευθείαν αράουτ? Δηλαδή τώρα αυτοί οι παίκτες, δηλαδή κύριε Ραπτόπουλε μου, ο Θόδωρος ο Πάλας έτσι, και ο Κώστας ο Μόκαλης, αν βλέπανε ρε το φίλε, μάτσα... Η Ιεροσιλία είναι αυτό, ρε. Ρε φίλε, άκου εδώ. Μην μιλάτε για τον Άρη, τα κόρνερ και τα αυτά, πρέπει να πληρωθούν και οι παίκτες, πρώτον. Δεύτερον, Επροχθές, βγήκα μια βόλτα τη Μίνη στη γειτονιά, είμαι γείτονας με το Διούδη. Η Μίνη είναι το σκυλάκι. Είναι η ίδια η Κούκη. Άκου εδώ, η Μίνη. Πρόσεξε τώρα. Βλέπω ένα τύπο με μια κουκούλα, με ένα γιακά, έξω από τα σκουπίδια. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη πράσινο κάδο και μπλε κάδο. Αχα, γιατί η πράσινη και μπλε? Με το μπλε είναι... Όχι, είναι από την... από τη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και από τη θητεία του Πασόκ. Άκου. Για να ξεχωρίζουνε ποιος έκανε μεγαλύτερο έργο, ναι. Και βλέπουμε τον Σοκράτη Διούδη έξω από τους κάδους να ψάχνει να βρει πράγματα. Και είμαι με τον Καμόρα και εγώ και βάλαμε στοίχημα με τον Καμόρα. Εγώ πήρα τον πράσινο κάδο. Καμόρα είναι, όχι Καμόρα. Κάτσε ρε. Με λέω Καμόρα θα πάει από τον μπλε κάδο, λέει, γιατί είναι και ενός επίπεδου ο Διούδης. Όχι, λέω, θα πάει από τον πράσινο να πάρει σκουπίδια να φάει. Και τελικά έχασα το στοίχημα, το χέρι στο Καμόρα, πήρα από τον μπλε. Λέω, τι έγινε, ρε Σοκράτη? Πήραμε κάτι, λέει, έναντι και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Να σας ρωτήσω κάτι. Στο μπλε κάδο πήγε. Θέλω λίγο να φρεσκάρω τη μνήμη μου, ξέρω ότι δεν είστε. Πήγα στον παπά του Διούδη και του λέω, θα κεράσεις κρέπα. Λέει, γιατί? Έλα, πληρώθηκε ο Σοκράτης. Λέει, τον άλλο μήνα θα σε κεράσουμε. Αυτά ήταν ίσα για το σήμα. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, επειδή έχει εξασθενήσει η μνήμη μου, σας άκουσα εχθές ή προχθές που είχατε πει στην εκπομπή σας. Γιατί είπε ο φίλος ο Μάρκος τώρα ότι τα Στέφανα, λέει, θα μας τα κεντήσει, θα μας πλέξει κλωστοβελονιά, θα μας πισοκεντήσουνε, λένε αυτοί, γιατί 23 χρόνια μας πισοκεντούσανε, εντάξει. Δεν μου λέτε, πείτε... 22 και μια ισοπαλία. Και εκείνη η ισοπαλία πάρθηκε με ανύπαρκτο πέναλτι που δώσανε στον Κούδα. Έτσι με είπε ο Αναστόπουλος. Το πέναλτι ήταν ανύπαρκτο. Πόσο κάτοικος Πεκίνου είναι, ρε. Είναι δυνατόν. Ρε την κίτρινο καμπιά, ρε. Κλείστον. Δεν πρέπει να μιλήσει κανένας άλλος. Όχι. Ναι. Ένα-δύο λεπτά και είσαι. Πιέζει ο χρόνος διαφημίσεων. Ρε κίτρινο καμπιά, ρε. Είναι 22 και μισό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Εντάξει, δεν... Κερδίζει πέναλτι ο Ολυμπιακός στο τρίτο λεπτό. Του λέει ο Αναστόπουλος στο Φορτούλα, εκεί θα σε στείλω. Στο Φούκι. Με ακούς, ρε. Γιατί? Εκεί πάνω θα σε στείλω. Του τη στέλνει εκεί, 0-1. Και ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ με ανύπαρκτο πέναλτι. Πέφτει ο Κούδας μόνος του. Ρα, ρώτα τον. Μας ακούει τώρα. Έκανες βουτιά, ρε Γιώργο, πες τότε, για να μην σπάσει παράδοση. Λέγε, ρε. Παρακαλώ, θα το ρωτήσω. Ρώτα τον. Θα το ρωτήσω. Και τα άσπασε ο Γούναρης από την τζατήλα του τα αποδυτήρια στην Τούμπα ως παίκτης του Ολυμπιακού. Και παρακαλώ. Τον μισήσανε τα ΠΑΟΚΙΑ δικαίως. Παρακαλώ, δικαίως. Δικαίως. Για αντιπαθητικός, πασοξής. Λοιπόν, αυτός είναι ειλικρινής τουλάχιστον. Τι ειλικρινής είναι. Είναι ειλικρινής. Ειλικρινής είναι. Είμαι Πασόκ. Okay. Πάμε. Ναι. Ο Παοξίδης ήταν Πασόκ, αλλά. Γεια σου, παλικάρια. Να γίνει ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, παλικάρια. Παλικάρια. Γεια σου και εσένα. Γεια σου. Γιώργος από Χανιά. Χανιά. Από Χανιά, ναι. Κάνω όπλο να αγοράσουμε, έχει από κύριε Βίλε. Φορτωμένος από χτες. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Κάνω όπλο να πάρουμε, έχει από κύριε. Έφαγες καλά χτες.
Μια χαρά, μια χαρά. Ενημερωμένος ήσουνα. Κάνω όπλο, ρε φίλε. Κανονικότατα. Εντάξει. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις προβοκατόρικες στον κόσμο φίλο μου. Σε πόσους αγώνες τη σειρά δέχεται πρώτος γκολ ο Άρης? Σε πολλούς. Έξι. Οχτώ, μήπως είναι? Μπορεί να είναι και οχτώ. Πώς είναι αυτό? Όχι, έξι. Ωραία. Έχω μετρήσει 8, μπορεί να έχουμε κάποιους ενδιάμεσα που να μην έχει φάει. Τι απόδοση δίνει στο στοίχημα αυτό? Γιατί δεν ρωτάς τον Νύκταρη που είναι από τα Χανιά και είναι από τα μέρη σου και ρωτάς εμένα? Εγώ το ήξερα. Τον Νύκταρη ρωτά, εμένα τι με ρωτάς? Εγώ το ήξερα και το έπαιξα. Α. Εντάξει. Ρε φίλε, αντί να μας στείλεις καμιά τσικουδιά να γουστάρουμε, βγαίνεις και μας βάζεις και χέρι που δεν το ξέρω. Ανεβαίνω αύριο, θα φέρω. Ανεβαίνεις? Ναι. Κανόνισε ρε σκύλε μαύρε, μη τυχόν και δεν φέρεις. Τι να φέρει αύριο, ρε ηλίθιε, Σάββατο είναι αύριο. Για να φέρει, ας τα αφήσει εδώ για το πάρκο. Μην άμα το βρεις, πότε ξανακάνετε εκπομπή? Βρεάσε πότε κάνω, άμα είναι να φέρεις κάνα πεντάλιτρη θα έρθω. Τι να φέρεις ρε φίλε, για να πλύνουμε τα χέρια μας? Να πιούμε θέλουμε. Οι τρασαμινάδες στο Σηκώτη θα χορεύουν καρσιλαμά. Βέβαια. Και μια ακόμα ερώτηση. Γιατί ρε Κώστα τον Καπνίδη δεν τον ξεκινάει καμιά φορά τελευταία? Του πάει γούρι ρε φίλε. Για να μπορεί ρε φίλε να ανατρέπεται η κατάσταση με πώς θα γίνει. Το Σόλσκερ το θυμάσαι? Και εμείς το Σόλσκερ το θυμάσαι? Το θυμάμαι πολύ καλά βέβαια. Λοιπόν, πες μου μια φορά που ξεκίνησε αγώνα και πήγαινε καλά. Ναι εντάξει, αλλά πρέπει να εξηγώνουμε κάθε φορά αυτόν τον κανόνα και να μας βγάζει την ψυχή. Ρε φίλε, για κάποιο λόγο κάτι συμβαίνει. Αυτά είναι μόνο σε κάποιον προπονητή και κάποιον ο οποίος γνωρίζει και τον ψυχισμό του ποδοσφαιριστή και σου λέει γιατί αποδίδει καλύτερα. Κάτι μπορεί να φταίει. Να είσαι καλά. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Την τσικουδιά αύριο, Λοιπόν, εδώ είμαστε για ελάχιστο το χρόνο ακόμη. 9.55 και ενώ τα μηνύματά στο 54.340. 3 εντάρια δικά σας. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, κλεβώντας τώρα στο 18133 και φυσικά θα πάρετε και γραπτή εγγύηση. Λοιπόν, μόνο ένας στην αναμονή, πάμε στον έναν που ακούει. Παρακαλώ. Να ξαναβγω λίγο στον αέρα για να συμπληρώσω τον κύριο. Να συμπληρώσω ποιον κύριο? Να τον πω αυτό τον κύριο από την Καστέλα. Ναι. 10 παίχτες. 8 θα τον πω, εγώ θα τον πω 10. Πρώτον παίχτη. Αλέξης Αλεξίου. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Καλαμαριά. Δεύτερος παίχτης. Ζήμης Αλεξίου στον Άρη. Τρίτος παίχτης. Νιόπλιας Νικόλαος στον Όφη. Τέταρτος παίχτης. Ζάπος. Τερματοφύλακα στην Καλαμαριά. Σέρες και δεν συμμαζεύεται. Πέμπτος παίχτης. Δελιζήσεις. Έκτος παίχτης Ζόρας. Έβδομος παίχτης Ρώσος. Όγδος παίχτης Εργοτέλης. Νιόπλια Ζήσης. Τους άλλους τους δύο ας ψάξει ενδιάμεσα. Χώρα Γεράνια, Καλοντέρι, Μικρόκαστρο, Εράτερα. Καλές γιορτές. Να σου καλά, να σε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς το να. Ρε Μπαρμπασέβα που δεν θέλεις 4 GPS για να βγεις στη Γαλατινή. Άσε μας τώρα ρε, ποια Γαλατινή. Ποια Γαλατινή. 4 GPS και 2 μορυφόρους θέλεις για να τη βρεις στη Γαλατινή τώρα. Πάρ' βέστε και γήπεδο μεγάλο ρε. Τι γήπεδο ρε Βουκάλλος. Εμείς θα σκίσουμε 4 χρόνια να δούμε μια άλλη εκεί στέλνετε γήπεδο. Έτσι γίνει το γήπεδο ρε. Ωραία ρε φίλε, τι είχα σκοπό σήμερα να πάρουν ευχητές όλο τον κόσμο υγεία. Να είναι όλοι καλά. Αλλά ακούς αυτούς φαουκλές και τρελαίνες ρε. Και μου λένε κόκκινε. Να σου πω, λέει. Τι δημοσιογραφία κάνεις. Πες μου από τι έχεις παράπονο. Τι έπαθε αυτός, τι φωνάζεις, σαν τη χείρα. Τι μεταγραφές ομάδα μου, γιατί έφερες ποτέ. Δηλαδή. Η ομάδα μου έφερε 2 ποδοσφαιριστές. Υπέρωσα συμβόλαια. Γιατί δεν τους αναφέρεις. Πες μου μια είδηση που έδωσα σήμερα καινούργια. Ορίστε. Πες μου μια είδηση που έδωσα σήμερα για κάποια ομάδα. Εγώ δεν μιλάω για σήμερα. Αλλά μην κάνετε το ίδιο λάθος που κάνει ο κύριος Αδρός με την εφημερίδα. Αυτό που κάνει ο Κοντός και όλοι οι άλλοι και εσείς. Γιατί σας έχω για κορυφή. Ήρθε ο Βράνιες. Εντάξει. Υπέγραψε ο Βράνιες. Και ο Ατζάρεβιτς. Μπράβο. Εντάξει. Που σημαίνει ότι με ένα σεντερφόρ και ένα δεξί εξτρέμ δεν θα ξαναδείτε σε τόλι ποτέ. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή. Είσαι για... καλή χρονιά. Είσαι για τσουλού δηλαδή. Ορίστε. Θα πας τσουλού. Πείτε
ποδοσφαιριστές, άμα φέρει τρεις ποδοσφαιριστές, δεν τι κάνω. Από ποιον τι κάνω, αυτοί είναι πουθενάδες όλοι. Με το Μωράης με το Μωράης στον πάγκο. Χωρίς προπονητή στον πάγκο καθόλου, γιατί τι, με ποιο τον ήλιο θα χάσω. Να μην έχω προπονητή καθόλου. Κλαίω με το Μωράης στον πάγκο. Καθόλου σου λέω. Καλά, καλά. Τρεις ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Και να καθώ και καθ' ακάθω Τετάρτη και Τρίτη, μετά να βλέπετε τι λέει κάρα. Εσείς που θα παίζετε πέμπτη πάντα μόνοι μας. Έχετε 100 χρόνια μόνο πέμπτη ξέρετε να πείτε. Σου είπα κάτι. Η καλύτερη ατάκα που μπορεί να λέει ο παδός ΣΑΕΚ είναι: είμαι ο παδός της μοναδικής ελληνικής ομάδας που δεν έχασε στους ομίλους του Champions League. Δεν θέλω να καταταγώ γραφικός ρε Γρηγόρη. Είναι γνωστά τα επιτεύγματα της ομάδος μου. Έχω πάει στους 4 ευρωπαϊκούς δεσμού. Τι αφού είναι τα γατάκια τώρα, ρε. Τι δεν ξέρω το πρωτοχώρη και αφιλικό εκεί, με τον Μαλεζά και τον άλλο, το ποσό τον άλλο, του Τσίτσιου και τον άλλο, τον κάτι να λωσένα, ρε. Τα δικά μας τα παιδιά κράζει ρε κοπρόσκυλο. Μου διαφεύγει, δικά μας. Ουρεκοπρόσκυλο, εκοπρόσκυλο. Τι έγινε, δικά μας παιδιά. Ερακλειδέα. Πασόκια, δικά μας παιδιά. Ουρε Παπανδρέου, ε Παπανδρέου. Μαζί σου, Αντρέα, για μια απάτη νέα. Μην το ξαναπείς αυτό ποτέ για τον Αντρέα, τα κόκαλά του, αμάν. Ποια κόκαλά του. Βρίσε με μένα μόνο τον τους άφησε τόσο περιουσία και τα κόκαλα τα πετάξανε στο συνυψικάμινο. Μην βρεις τον Αντρέα ποτέ. Μας τάζει το ψωμί, ρε. Γεια σου, Νικόλα, καλά Χριστούγεννα. Σας τάζει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γιατί εσύ τι ψήφισες, ρε. Εμένα μιλάς. Εσύ τι ψήφισες. Εγώ Πασόκ δεν ψήφισα ποτέ. Άρα ψήφισες Νέα Δημοκρατία. Δύο φορές πήγα και ψήφισα. Άρα φίλε, ψήφισες. Η μισή Ελλάδα ψήφισε Πασόκ και η άλλη μισή Νέα Δημοκρατία. Εγώ μπορεί να ήμουν με τους κυνηγούς, ρε φίλε. Καλά, καλά. Ότι είσαι, κυνηγού, ότι είσαι κυνηγός, το επιβεβαιώνω. Τι να σε πω, ρε φίλε. Ναι. Εγώ πάντως μια φορά από κόμμα δουλειά δεν πήρα. Κανείς δεν πήρε. Άλλοι έχουν πάρει. Από τους δυο μας. Εσύ. Ορίστε. Με το Πασόκ κάτι πήρες. Δεν πήρα ποτέ. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης από Ξάνθη. Γεια σου Δημήτρη. Θα μας τεχνάχωσεις. Θα μας τεχνάχωσεις. Όχι. Όχι. Εγώ πήρα μόνο για χρόνια πολλά να σας πω. Καλές γιορτές και δύο επισημάνσεις και μία για τον καθένα σας. Μπορώ. Βεβαίως. Μπορείς. Κώστα. Ναι. Είσαι άριστος γνώστης του ποδοσφαίρου. Πες ρε φίλε το στραβό, άστα τα σάλια, πες το στραβό. Το στραβό πες, άστε τα καλά. Είναι πολλά τα κακά, ας πω το καλύτερο για αυτό σου λέω. Είσαι άριστος γνώστης, σε παρακολουθώ, σε διαβάζω, σε μελετάω, γιατί ασχολούμαι και εγώ με την μπάλα, είσαι άριστος γνώστης. Ευχαριστούμε που υπάρχεις και μας δίνεις συμβουλές. Λοιπόν, Κόκκινε, Γρηγόρη. Λέγε. Κρίμα για την ομάδα του Ηρακλή, κρίμα με αυτούς που έχει μπλέξει. Ναι. Κρίμα. Πραγματικά δηλαδή λυπόμαστε γιατί ζήσαμε από τα καλά χρόνια του Ηρακλή. Βλέπαμε τι υπήρχε, τι λεγόταν, τι ήταν ο Ηρακλής και πού τον κατάντησαν μάλλον έτσι. Αυτά παιδιά. Να έχετε μια καλή χρονιά, χρόνια σας πολλά. Καλά Χριστούγεννα φίλε, μέχρι το καλή χρονιά έχουμε ακόμα. Πάμε, σας ακούμε και πάντα μαζί. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω και αν πάρει ένα εννιάρι και ένα δεκάρι, τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Καλό εννιάρι, καλό δεκάρι. Πρώτον, θα έχει περισσότερο θέαμα. Δεύτερον, θα έχει περισσότερε πιθανότητε να πάρει το κύπελο. Και άκουσε τρίτον, με ένα καλό εννιάρι και ένα καλό δεκάρι, αυτή τη Σάλκε, πιστεύω εγώ που είδα τα τελευταία 2-3 μάτς. Κώστα, άκουσε με λίγο. Ο κόσμο του ΠΑΟΚ θέλει ένα πρωτάθλημα το 85. Εκεί γίναμε παοκτσίδες. Λοιπόν, όσο ο άνθρωπος αυτός δεν μπαίνει φυλάκι, είπες και εσύ, κάνουν σέντρες οι άλλοι και οι αμυντικοί κοιτάνε. Τα έχεις δει τα γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός. Τα έχεις δει ρε Κώστα. Ρε φίλε, τα Γιάννενα υποτίθεται. Ρε, ότι είναι ομάδα, Γιάννενα, του, ότι είναι ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι κοιτάνε. Να σε κάνω τώρα άμα οι τέσσερις κάθονται στην ευθεία και κάτι εγώ φταίω. Τι να κάνω. Τα τσικώδε και δεν κάνουν έτσι αμυντικοί. Λοιπόν, ας κοιτάξει ο κύριος Σαββίδης να φέρει 5 ξένους του εκατομμυρίου και να παίξουν τα ελληνάκια
Η μοίρα μας είναι δεύτερη, τρίτη, παοξίδες, όσο είναι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φυλακή και είναι έξω, πρωτάθλημα δεν θα δούμε. Να φτιάξει τις ακαδημίες μας, να βλέπουμε Ελληνόπουλο να παίζουν. Είδες το Βελιανίδη, τι παικταράς. Παίζει αυτός ο Λέοβατς. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτόν τον Λέοβατς. Βελτιωμένος είναι πάντως. Αν είναι δυνατόν να παίξει τα ελληνικά. Πάντως είναι βελτιωμένος, εμείς για να είμαστε δίκαιοι. Είναι και αυτός. Ναι. Να φέρει. Πέντε ξένους χρειάζεται καλούς του εκατομμυρίου. Και όλοι οι άλλοι Έλληνες. Και η μοίρα μας είναι δεύτερη-τρίτη. Όλοι χουβαρδάνε αυτό το εκατομμύριο. Και δεν τον χώνουν μέσα, δεν θα δει ο ΠΑΟΚ. Καλά δεν τον χώσουν μέσα, δεν κατάλαβα. Και χρόνια σας πολλά. Α, και κάτι άλλο. Ένας Μπόλων να ερχότανε. Ας φύγει να σε βγάλει πέμπτο, ο Μπόλων. Ένα δάσκαλο θέλω πάω. Να σε βγάλει πέμπτο, αρχίζει ο Οδόνης να κάνει 0-1 εδώ με τον στόπερ του. Γεια σου φίλε, καλά Χριστούγεννα. Γεια. Αρχίζει πέμπτο με τον Παρακαλώ. Μπόλων θέλει. Έλα με παλικάρια, μ' ακούτε. Έλα, Ραφτέρη. Κωστάκι. Μάλιστα. 5,8 έχω 28 λεπτά, 2,5 χιλιόμετρα. Καλά πάω. Αυτό που λέω κόκκινο δεν είναι καλό παράδειγμα. Δεν είπα εγώ, δεν το πάσα. Δηλαδή λέει, τρέχει λέει τα 5 χιλιόμετρα βολίδα ένας 71 ετών. Θα πάει κανένας που θα κάνει κανένα μπαλονάκι να κάνει το ίδιο και να τον κλάψουμε. Δεν είναι τώρα ένας βρέθηκε στα 1,5 εκατομμύριο 70ριδες και πρέπει να τον έχουμε σαν παράδειγμα. Και πάλι αυτός άμα τρέχει που είναι προπονημένος, κακός τρέχει. Βλάκας είναι. Εγώ άλλο σου είπα. Σου λέω, σε βάζω με άνθρωπο στοίχημα για να σου το κερδίσω. Εντάξει. Δεν είπα ότι πρέπει να κάνουν έτσι, μην μπερδεύεσαι. Εντάξει, μην το κάνεις αυτό. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος τέτοιος. Να είναι μαραθωνοδρόμος παλιός, να είναι στεγνός, να είναι προπονημένος. Παλιός ποδοσφαιριστής. Παλιός ποδοσφαιριστής με 71 χρόνο που τρέχει, κακός τρέχει. Πάλι θα σου το πω. Πάλι θα σου το πω. Πρέπει να κάνει γρήγορο περπάτημα μετά τα 70. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι. Εμένα τώρα δεν μου είπες καλά πάω. Ναι. Στο φανάρι στα μάτα μου. Ανάλογα, ρε φίλε, τις αρτηρίες σου τις είδες. Άρα με φλά. Στάσου λίγο, ρε. Στα προσπερά. Ρε ακούνε άσχετοι, ρε. Θα πάει, απεθάνει κανένας. Τις αρτηρίες σου τις έχεις δει, ρε φίλε. 120 χτύπους δίνω. Δεν το μαλακά. Άλλο ρε εσύ, καλό Εβιτάλ πήρες πριν ανέβεις. Όχι, δεν παίρνω από αυτό. Γιατί εσύ το παίρνεις ολόκληρο. Φύγε, ρε, μην πάτε και δίνετε τέτοια παραδείγματα στον κόσμο. Πάμε πάνω με την γραμμή. Αυτό είναι. Πάμε, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Όχι, πάμε, ναι. 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 Έλα, Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, Βασίλη. Καλά. Πήρα για την προηγούμενη εβδομάδα τότε που τα είπε ο Κωστής μια χαρά που τα είπε πολύ ωραία. Αγχώθηκες θες. Τι αγχώθηκα, μη καρδιακή θα γίνουμε με αυτή την ομάδα κάθε φορά στο 90 να πούμε και με το ζόρι και με το στανιό. Δεν σε νοιάζει. Ελά. Δεν σε νοιάζει, σαν ανέβει η ομάδα με το καλό. Το νοιάζει για τις επόμενες αγωνιστικές. Το νοιάζει. Ρε να ανέβει η ομάδα και κέρδισε το 150. Όχι, άλλο σε λέει. Δεν καταλαβαίνεις από μπάλα εσύ. Όχι, ρε, αυτό που βλέπει χαζόσα. Τον ανησυχεί για το μέλλον. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Άνα, μπράβο. Δεν το πιάνει. Έρχεται και ο Ολυμπιακός. Κάποιοι κάνουν όνειρα. Με το ζόρι νικάμε. Θα δούμε, θα ανέβουμε. Αργούς παίκτες έχει ο Άρης. Αργούς. Με τα στόπερ έχουμε πρόβλημα. Αργά στόπερ έχει, βέβαια. Κάνα όνομα για Β' έτσι εθνική, κάνα καλό παίκτη για στόπερ, τι προτίμηση για μεταγραφή. Θα πάρουνε τον Μαραγκό από τη Βέρεια, ο οποίος μάλωσε με αυτόν τον προπονητή τον Γράφα, τον είπε καλά βάζει το χαροντάκι με μέσον και παίζει, ο μπαμπάς του ξέρω εγώ δίνει λεφτά ο άνθρωπος να είναι γερός και εμείς δεν πληρωνόμαστε. Και μάλωσε άλλος ο κρυόκολος ο Γράφας, τον έδιωξε τον άνθρωπο, θα τον πάρει ο Άρης, αλλά είναι κοντός. Θέλει ένα πιο ψηλό εκεί. Θέλεις και το θέλουμε στόπερ, δεν γίνεται. Και στόπερ και αμυντικό χαφ θέλεις βέβαια. Καταρχήν οι γραμμές σου, άμα πας ψηλά από το γήπεδο, είναι αρή. Δηλαδή είναι στα 55 μέτρα. Στα 40 πρέπει να είναι. Άντε β' εθνική να είναι στα 45 μέτρα που είναι πιο... Εδώ υπάρχουν ομάδες που κλείνονται στα 30 μέτρα. Θες παίκτες ένας με έναν, θέλει υπομονή. Θέλει ψηλό center for για να... στα φορτώματα να είναι μαχητής. Ο Καπνίδης είναι φλόρος. Είναι τεχνητάκος, εντάξει, εδώ τα χώνει. Αλλά άμα γίνει το παιχνίδι και πάει, ας πούμε, στην άμυνα και θα πρέπει να κάνει overlap και φορτώματα, τι να επιδείξει ο Καπνίδης. Είναι φλόρος. Καλός παίκτης για μητέρα εθνική, αλλά θες και ένα ψηλό εκεί. Πώς θα γίνει. Έτσι. Ναι, ο Ντάτος κοντός δεν πηδάει. Δηλαδή, ό,τι φορτώματα κάνει ο Άρης είναι καταδικασμένα σε απόκρουση. Σου λέω τώρα λεπτομέρειες, θα δείξει ώρα, ναι. Αλλά έχει θέματα, βέβαια. Και όταν κάτι τελευταίο και σας κλείνω, όταν ακούω. Παοξίδες να λένε για τον Άρη ότι βοηθιέται στα σφυρίγματα, πραγματικά γελάω να ξέρετε. Αυτό είναι δηλαδή απίστευτο να λένε παοξίδες ότι ο Άρης βοηθιέται στα σφυρίγματα.
Αυτό καθένα να πει αυτό που νιώθει, βρε. Ναι, αυτό λέω. Άστο τώρα, αμαρτωλή ομάδα και αυτή όλα τα υποκαταστήματα. Παίρναν τα σφυρίγματα, Βέρια μπε, Πάο μπε, Γιάννη να μπε, Παθρακικό, Καλονέ, Φαγέ και λένε για τον Άρη τώρα. Τέλο πάντων. Καλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλέ γιορτέ. Μάλιστα. Πάρε μια ευχή από τον Ραπτόπουλο λίγο. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε τώρα! Αντί για καλά Χριστούγεννα αυτό το φάσμα, ναι. Τώρα. Το πουλο, δρόμο. Δρόμο, δείξε με στην κάμερα, δείξε με. Ναι. Έλα. Τι είναι? Κλείσε το ραδιόφωνο, είπε ο υπολογιστή. Δεν έχω και κάτι πάλι καλά, θέλω να ακούνε και αυτά. Λίγο να κάνω δύο επισημάνεις στην ΑΕΞΥ κιόλας. 50 ευρώ. Έχουν πάει στους 4 όντως. Αλλά έχει ξεχάσει ότι έχει πάει και μια γάμα εθνική, έτσι. Ναι. Τι δεν είναι? Βεβαίως. Ένα άρθρο 99, έτσι. Έναν υπάλληλο πέγα στο δρόμο για τα δικαστήρια. Α, μπράβο, δηλαδή εντάξει. Το κακό με τον Πάουξ, γιατί Πάουξ είναι και με τον, και για τους, και για τον Ηρακλή και για τον Άρη. Δεν έχουμε καλή πολιτική. Γιατί η μπάλα όντως είναι πολιτική. Για ποιο λόγο? Ότι κάτω στην Αθήνα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ μαγιά τους μπορούν και συνεννοούνται μεταξύ τους. Αυτοί παίρνουν τα πρωταθλήματα, αυτοί παίρνουν τα κυπελάκια και εμείς, οι Παοξίδες, το τι θα κάνει ο Πάοκ με την ΑΕΚ, με τον Άρη και με τον Απόλλων Καλαμαριάς και με τον Ηρακλή. Αντί να κάνουμε καλά κόμμα, να μπορέσουμε να τους παίξουμε όπως μας παίζουν αυτοί, δεν ξέρω αν είμαι λάθος, έτσι δεν είναι? Ένα αυτό που λέει. Εντάξει, όπως το βλέπεις. Να σου το πω απλά και ωραία. Όπως είναι, όχι όπως θέλουμε να. Από μπροστά πρέπει να φαίνεται οι πρόεδροι ότι είναι εχθροί και κάτω το τραπέζι να κάνουν να αλλάξω αυτό. Κατάλαβες? Γιατί και εμείς, ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο οπαδός δεν γουστάρει να ξέρει ότι έχει τα λαβέρια με τον συμπολίτη. Κατάλαβες? Ναι, βέβαια. Αλλά και εμείς είμαστε τυχεροί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γιατί θα ήμασταν κακά τα ψέματα στο χάλι του Άρη. Έτσι. Βρέθηκε ο φίλος μας ο ψηλός που λέμε. Και μας έσωσε, γιατί μας έσωσε, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή από τότε που μας έχει αναλάβει, άσχημα, γιατί να πω και κάτι ακόμα. Εγώ έχω μια ομάδα και είμαι πρόεδρος. Είναι δύσκολο να κάνεις διαχείριση. Είναι δύσκολο να, πιστεύω, να φέρεις έναν παίχτη. Δηλαδή, τόσο εύκολα το λέμε εμείς, δηλαδή, δεν μας κάνει ο Λέοβατς, γιατί καλύτερος ήταν ο Λίνος και τα 30. Δεν μας κάνει ο άλλος, δεν μας κάνει ο ένας. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Θα μου πεις, αυτός πληρώνει. Και όταν πληρώνεις έχεις απαιτήσεις. Έτσι είναι. Στην Ιδιωτικό Θέατρο. Αλλά δεν είναι εύκολο το κομμάτι. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αδερφέ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Με υγεία. Με υγεία. Όλα καλά. Ναι, εντάξει. Υγεία. Καλά Χριστούγεννα. Πάμε στο τελευταίο. Ναι. Τελευταίο. Πω σε πιάσα κόκκινε μπρε. Τρία. Για πες αυτό που είναι τρία. Κύριε Καγιούλη, στο Αραράτ θα πάτε. Στο όρο Χαραράτ θα πάτε. Τώρα θα φύγετε. Τώρα. Τανάσε, είμαι να πεθάνω ειλικρινά. Το κάνει πολύ τέλεια. Εν τω μεταξύ ο Καγιούλης ζει και βασιλεύει 5 μήνες. Το κυνηγάει. Και ζητάει από το ΠΟΚ, δανεικούς παίχτες. Θέλει τον Μπούγκουρα, θέλει τον Τελιγιαννίδη, θέλει. Αγκούρα θα πάρει. Αγκούρα θα πάρει. Άκου εκεί. Όλα καλά ρε Τσακάλια. Άμα ήταν όλα καλά εδώ θα ήμασταν ρε Τανάση. Μια χαρά είστε ρε, μια χαρά. Πάω κι είσαι. Όσο για τον άλλον που θέλει το ένα και τον άλλος πάει πρώτα στο πάω και μετά. Το πάω. Και εσύ Καστοριανέ, πολλά αράματα για τη γούνα σου έχουμε. Πόλο φωνάζεις λες και σου κάνουν τίποτα. Παλιός Πασοξής ρε, εντάξει. Γιατί ο Τζίψι Κίνγκ ο Τανάσε τι ήτανε, παλιός Πασοξής είναι. Άκου. Ένα σίγμα μας πάλαγε. Άσε βρε τώρα και Πασόκη σου να ξέρω εγώ τώρα. Εννοείται. Μπράβο. Το σίγμα σου λέω μας χαλάει, άρα μισθού Πάοκ τι έχουμε. Πάοκ Πασόκ ηλεκτροσόκ, εσύ δεν το φώναζες. Τρία. Στο Αγαγάτ θα πας, στο Αγαγάτ. Καγαζού και Γαγιούλη. Δεν το κάνεις καλά, άκου το μία. Κύριε Γαγιούλη. Τελειώσατε τώρα! Δείξε την κάμερα εμένα τώρα! Στο Αραράτ θα πας! Ακούς! Τώρα φύγε! Σου λέω τώρα! Καλή πρωτομαγιά!
Τα μπούλα! Τα μπούλα! Τα μπούλα! Δώσε άλλον ένα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Καλώς. Ένα λεπτό, φίλε, ότι προλάβεις. Καλησπέρα. Πάλι εσύ. Πάλι. Πήρα για να κλείσω ωραία την εκπομπή. Άμα μπορείς κάτω. Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε! Είσαι αλήτης, είσαι. Δεν μπορεί να το κάνεις σαν τον Κωστή. Γιατί σου φουσκώνεις τα μυαλά τους Παοξίδη με τη Σάλκε, λέει. Αυτή η κακή Σάλκε παίρνει για πλάκα το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Λέω 5-12. Υπάρχει και άλλο οκτάρι από το Βιερίνια στην Ελλάδα. Άμπαλε Ραπτόπουλο. Όλοι οι γάβροι τρέμουν μη τυχόν και ο Ιβάν κάνει τη μεταγραφή του αιώνα. Πολύ καλά να βρουν, λέει, 15 χοντροί που τους έχουν. Γιώτα 5 οι χοντροί, αφού τους έχουν να κάθονται όλη μέρα και ρογαλίζουν τον ύπνο τα βόδια, λέει. Όλο το ρου και εμείς οι πεδαράδες τραβάμε. Εσύ ρε 031, πρέπει να είσαι τεκνό. Ή άλλα ντάλλον είσαι, ή αλέντελον, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Λοιπόν, τελειώσαμε και δεν μένουμε μονάχοι. Η Μαρίνα Μπίκου θα εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Κύρσο και Δήμου. Να έχετε καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Μαζί μου τουλάχιστον θα τα πείτε του χρόνου. Του χρόνου. Στην μισό λεπτό. Εγώ θα λείψω την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα λείψω. Θα λείψεις. Θα λείψεις. Γεια σας. 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 Γεια σας.